Η Ορθοδοξία βιώνεται να ψηλαφείς, να ζεις, να είσαι ήρεμος, γεμάτος, καλυμμένος, αναπαυμένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, να ζεις από εδώ τον παράδεισο. Στην κατηγορία των Οικουμενιστών Επισκόπων ανήκετε ολοφάνερα και εσείς Παναγιώτατε Μητροπολίτα Θεσσαλονίκης, κύριε Άνθιμε, όπως σας εξήγησα προημερών στην επιστολή που σας έστειλα, απαντώντας στην πατρική εντός εισαγωγικών χαινουθετήρια επιστολή σας με την οποία μου συνιστούσατε να πάσω να ομιλώ για τον Οικουμενισμό και για την Σύνοδο της Κρήτης. Γιατί αναστατώνω δήθεν τις συνειδήσεις του πληρώματος της Εκκλησίας. Επιβεβαιώσετε ολοφάνερα γυμνή την κεφαλή την οικουμενιστική σας ταυτότητα με την εγκομιαστική αποδοχή της ψευδοσυνόδου της Κρήτης κατά τη σύνοδο της ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος της 23-24 Νοεμβρίου του 2016 και με την εντολή να διαβαστεί και να διανεμηθεί στους ιερούς ναούς της Μητροπόλεως σας το ψευδέστατο κείμενο προς τον λαό. Όση προσπάθεια και αν καταβάλλετε εσείς και οι άλλοι Οικουμενιστές Επίσκοποι να εξοραίσετε την ψευδοσύνοδο, δεν πρόκειται να το επιτύχετε. Διότι αυτή δεν είναι ούτε Αγία, ούτε Μεγάλη, ούτε Σύνοδος, όπως προκύπτει από την αληθή μαρτυρία του πληρώματος της Εκκλησίας. Επειδή λοιπόν εμπίπτεται σε όσα περί επισκόπων που κηρύσσουν αίρεση διαλαμβάνει ο 15ος κανόν της Πρωτοδευτέρας Συνόδου του Μεγάλου Φωτίου, συνοψίζοντας την Αποστολική και Πατρική Παράδοση, γι' αυτό διακόπτω την μνημόνευση του ονόματός σας. Λοιπόν, να αρχίσουμε στην Θεό, στην ώρα μας είμαστε. Όπως θα ενθυμίστε, τα τελευταία χρόνια συνηθίζουμε όταν εκδίδεται ένα νέο τεύχος της Θεοδρομίας να το παρουσιάζουμε. Έτσι και σήμερα θα παρουσιάσουμε το νέο τεύχος της Θεοδρομίας. Αυτό το τεύχος έχει μία ιδιαιτερότητα, είναι το νέο αλλά και το τελευταίο τεύχος της Θεοδρομίας. Δεν πρόκειται να υπάρξει άλλο τεύχος, διότι διακόπτουμε την έκδοση της Θεοδρομίας. Γι' αυτό και στο εξώφυλλο βλέπετε 25 χρόνια και πίσω 25, ένα τέταρτο αιώνος από το 1999 εκδίδεται η Θεοδρομία. Γι' αυτό σήμερα θα σας παρουσιάσω όσα γράφουμε στο τεύχος για τη διακοπή της εκδόσεως και ίσως και εκτός κειμένου να σας πω και για ποιο λόγο πιο ξεκάθαρα κάναμε τη διακοπή αυτής της εκδόσεως της Θεοδρομίας, η οποία όπως θα καταλάβετε και θα σας πω και θα σας εξηγήσω αποτελεί ένα μεγάλο θεολογικό σταθμό στα πράγματα όχι μόνο της Εκκλησίας της Ελλάδος αλλά και στα πράγματα της Ορθοδοξίας γενικότερα. Να σας πω μόνο ότι αυτοί οι δύο τόμοι που βλέπετε, Οικουμενισμός, ήταν δύο τόμοι, είναι πρακτικά συνεδρίου. Αυτοί οι δύο τόμοι ουσιαστικώς ήταν ο λόγος για τον οποίο ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος επετάχυνε το κολυμπάρι. Είχε τόσο πολύ μεγάλη επιτυχία το συνέδριο αυτό, Οικουμενισμός, γένεση, προσδοκία και διαψεύσεις. Είχαμε 50 εισηγήσεις και κράτησε 5 ημέρες το συνέδριο αυτό. Εκδόσεις Θεοδρομία. Τις εκδώσαμε εμείς. Εκδώσαμε. Τόσο πολύ λοιπόν ενοχλήθηκαν, όπως και μετά από λίγα χρόνια και η ομολογία πίστεως κατά του Οικουμενισμού, ώστε θεώρησαν ότι αυτοί οι αντιοικουμενιστές, αυτοί οι Ορθόδοξοι, οργανώνονται πολύ δυνατά, διότι στο συνέδριο αυτό, το οποίο τα πρακτικά έχουμε εδώ, πήραν μέρος εισηγητές σχεδόν από όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες. Από όλες τις Εκκλησίες είχαμε εισηγητάς εδώ και μάλιστα υπάρχουν εισηγήσεις σε ποια κατάσταση είναι ο Οικουμενισμός σε όλες τις τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες. Ρουμάνος εισηγητής μας έγραψε τι γίνεται με τον Οικουμενισμό στη Ρουμανία,
Βούλγαρος εισηγητής, μας έγραψε τι γίνεται με τον οικουμενισμό στη Βουλγαρία και ούτω καθεξής. Αποτελεί λοιπόν μεγάλο σταθμό η έκδοση του περιοδικού Θεοδρομία και οι εκδόσεις που έκανε, και αυτό ενόχλησε πάρα πολύ τους οικουμενιστάς, και αυτό και επετάχυναν τη σύγκληση του Κολυμπαρίου. Θα σας διαβάσω λοιπόν εδώ τώρα αυτά που γράφουμε για την διακοπή της εκδόσεως και προφορικά ίσως σας ενημερώσω και για κάτι άλλο πιο οικιακά, πιο οικογενειακά. Γράφουμε λοιπόν εδώ: διακόπτουμε την έκδοση της Θεοδρομίας. Μία παράγραφος λείπει για το κενό που θα αφήσουμε. Θα αφήσουμε όντως ένα κενό. Προς μεγάλη χαρά των οικουμενιστών. Θα χαρούν οι οικουμενιστές που θα μάθουν ότι ο πατήρ Θεόδωρος διακόπτει την έκδοση του περιοδικού Θεοδρομία και θα κάνουν διάφορους υπολογισμούς. Γέρασε, δεν μπορεί πλέον, δεν έχει δυνατότητες, δεν έχει κόσμο. Πάει, αφού διακόπτει τη Θεοδρομία, πάει, διαγράψε τον πατέρα Θεόδωρο. Είπα και εγώ και εκείνο του Αγίου Γρηγορίου και έκμικα, κουράστηκα και με μάλωσε η Μαρία εκεί, κουράστηκα, αλλά θα δείτε για ποιους λόγους διακόπτουμε. Λοιπόν, με λύπη και χαρά ως ιδρυτής και εκδότης του θεολογικού περιοδικού Θεοδρομία, σε συνεννόηση με τους συνεργάτες μου, ανακοινώνω, αυτό είναι μια επίσημη ανακοίνωση εδώ και μέσα στο διαδίκτυο, ανακοινώνω την διακοπή της έκδοσης του περιοδικού μετά και από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ορθοδόξων Σπουδών, της οποίας είναι η ιδιοκτησία, το περιοδικό είναι η ιδιοκτησία της Εταιρείας Ορθοδόξων Σπουδών, διδασκαλικό και κατηχητικό βήμα. Λυπούμε, γιατί λυπούμε? Διότι οι συνδρομητές της Θεοδρομίας θα στερηθούν την γνώση και την ενημέρωση που τους παρήχαμε επάνω σε φλέγοντα θέματα εκκλησιαστικής επικαιρότητας τα 25 δε αυτά χρόνια της Θεοδρομίας, στην αρχή της τρίτης χιλιετίας, είναι τα πιο κρίσιμα στην ιστορία της Ορθοδοξίας. Όλες οι μεγάλες παρεκκλήσεις, σχίσματα, αιρέσεις κτλ. Έχουν αφηνιάσει, έχουν λυσάξει αυτές τις 2,5 δεκαετίες που είμαστε τώρα. Και συνέπεσε ακριβώς αυτήν την κρίσιμη περίοδο να υπάρχει Θεοδρομία. Λυπούμε λοιπόν διότι οι συνδρομητές της Θεοδρομίας θα στερηθούν την γνώση και την ενημέρωση που τους παρήχαμε επάνω σε φλέγοντα θέματα εκκλησιαστικής επικαιρότητας, ιδιαίτερα όταν παρετηρείτο παρέκκληση και υπέρβαση των ορίων που έθεσαν οι Άγιοι Πατέρες. Θα στερηθούν προπαντός την βοήθεια στη διαμόρφωση υγιούς εκκλησιαστικού φρονήματος επί όλων των γνωστικών αντικειμένων και των τομέων της Ορθοδόξου Θεολογίας. Διότι η Θεοδρομία δεν περιόριζε τη θεματολογία της μονομερώς σε κάποιο τομέα, δεν γράφαμε μόνο οικουμενιστικά ή αντιοικουμενιστικά, αλλά κατά κανόνα φροντίζαμε σε κάθε τεύχος, όπως και στο τελευταίο, σε κάθε τεύχος το περιεχόμενο είναι ευρύ και πολυθεματικό. Μόνον όταν παρουσιαζόταν σοβαρή παρέκκληση, όπως Κολυμπάρι, Ουκρανικό κτλ., ταυτότητες, που προξενούσε αναταραχή και σκανδαλισμό στο εκκλησιαστικό πλήρωμα, μειώναμε τις θεματικές ενότητες ώστε να καλύψουμε επαρκώς το επίκαιρο και συζητούμενο θέμα όταν ήρθε παραδείγματος χάρη ο Πάπας το 2001 και τα τέσσερα τεύχη της Θεοδρομίας αναφερόταν στον Πάπα, στον Παπισμό και στην επίσκεψη του Πάπα. Ήταν το πιο επίκαιρο και πιο φλέγον θέμα. Τα τέσσερα τεύχη του 2001 είναι όλα αντιπαπικά. Και συζητούμε ή όταν δημοσιεύαμε σε περισσότερα του ενός τεύχη τις εισηγήσεις σε συνέδρια και ημερίδες. Εδώ μου ετοίμασε η εκδότρια, αυτά που βλέπετε εδώ, μεγάλη τόμη κτλ. Είναι Θεοδρομία, είναι τόμη Θεοδρομίας, οι οποίοι έχουν μέσα πρακτικά συνεδρίων, θα σας τους παρουσιάσω στη συνέχεια, και μόνο για να έχει κανείς αυτούς τους τόμους, αξίζει τον κόπο, έστω και αν δεν είναι συνδρομητής, εκ των υστέρων, με μεγάλη διευκόλυνση να προμηθευτεί τους τόμους της Θεοδρομίας. Οι παραδείγματι, στο πρώτο τεύχος της Θεοδρομίας, το πρώτο τεύχος, Ιανουάριος-Μάρτιος του 1999, οι 17 μελέτες κατανεμήθηκαν στις εξής ενότητες: θεομητορικά, πατερικά,
αγιολογικά, στουδητικά, νοικοδημικά, διδακτικές διηγήσεις, γάμος, προγαμιαίες σχέσεις. Είχε προκύψει τότε θέμα με τις προγαμιαίες σχέσεις, γιατί είχε βρεθεί επίσκοπος ο οποίος δικαιολογούσε τις προγαμιαίες σχέσεις. Ο Ζακίνθου, ο γνωστός, ο Δωδώνης. Και αφιερώσαμε τεύχη της Θεοδρομίας και έγραψαν όλοι αν η Εκκλησία δικαιολογεί τις προγαμιαίες σχέσεις. Διάλογοι αληθείας, ιστορικά, εθνικά, κοινωνικά, αξιοσημείωτα επίκαιρα, συνέδρια, συμπόσια και πρόσθετη ενότητα βιβλιοπαρουσιάσεις. Στο πρώτο τεύχος. Μετά από 10 χρόνια, στο πρώτο τεύχος του 2009, Ιανουάριος-Μάρτιος, οι μελέτες και τα άρθρα κατανεμήθηκαν στις εξής ενότητες. Αγιογραφικά, της Αγίας Γραφής, πατερικά, ηθικά, βιοήθικα, εκκλησιολογικά, κανονικά, ιεροσολυμητικά, οικουμένοι διάλογοι αληθείας, εκπαιδευτικά, επιστολές αναγνωστών. Το 2001 και τα 4 τεύχη αφιερώθηκαν στην επίσκεψη του Πάπα στην Αθήνα, τον Μάιο του 2001, ώστε σε ένα τόμο 640 σελίδων, 4x160, κάθε τεύχος έχει 160 σελίδες. Αυτό το τεύχος τώρα που έχω στα χέρια μου είναι θησαυρός. Είναι τεύχος αφιερωμένο στον Άγιο Παΐσιο. Όλα μέσα είναι γραμμένα για τον Άγιο Παΐσιο. 160 σελίδες από διαφόρους και από μένα. Θα δείτε και άλλα που έχουμε αφιερώσει για ειδικά θέματα. Σε ένα λοιπόν τόμο 640 σελίδων, 4x160, αποκτά κανείς από το πλήθος των μελετών και των άρθρων πλήρη εικόνα για τις πλάνες και τις αιρέσεις του παπισμού. Άμα θέλει κανένας να μάθει για τον παπισμό, να πάρει τα 4 τεύχη του 2001, έχει πλήρη κάλυψη για τη γνώση του για τον παπισμό. Αλλά και για την σταδιακή εξασθένιση της ορθόδοξης αυτοσυνειδησίας. Πώς σιγά σιγά οι Ορθόδοξοι αρχίζουμε να τα βρίσκουμε με τον Πάπα. Το επόμενο έτος 2002, με πρωτοβουλία και ενέργειες του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, προωθήθηκε η λεγόμενη λειτουργική ανανέωση, η οποία εκτός των άλλων αλλαγών στη λατρεία προωθούσε την μετάφραση των λειτουργικών κειμένων. Είχαν αρχίσει να διαβάζονται στις εκκλησίες ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο στη Δημοτική. Απέναντι σε αυτήν την αντιπαραδοσιακή πρόκληση, η Εταιρεία Ορθοδόξων Σπουδών, η δική μας εταιρεία, που είμαστε εδώ στην αίθουσά της, οργανώσαμε στη Θεσσαλονίκη από 27 Φεβρουαρίου μέχρι 1η Μαρτίου του 2002 λειτουργικό συνέδριο με τίτλο «Το Μεγαλείο της Θείας Λατρείας». Όχι, όχι εκείνο. Το χρονικό εδώ κάτω. Αυτά είναι αντιπαθικά. Ας το κοιτάξτε. Αντιπαθικά. Θα τα βρούμε. Θα παρουσιάσουμε και χωριστά μετά. Θα τα παρουσιάσουμε ξεχωριστά για να μην διακόπτουμε τώρα. Με τίτλο «Το Μεγαλείο της Θείας Λατρείας, παράδοση ή ανανέωση», στα πρακτικά του οποίου δημοσιεύσαμε σε 3 τεύχη του περιοδικού Θεοδρομία. Θα χρειαζόταν πολύς χώρος για να αναφερθώ μόνο στα συνέδρια, στα συμπόσια και στις ημερίδες, τα πρακτικά των οποίων φιλοξενήσαμε στη Θεοδρομία κατά τα 25 έτη της ύπαρξής της, εκτός των πολλών άλλων αναρρύθμιτων άρθρων και μελετών που περιλαμβάνει στα 100 τεύχη, 25x4, 25 χρόνια επί 4, 100 τεύχη, και σε 16.000 σελίδες των 25 τόμων της. Θα αποφύγω να το πράξω, προτείνοντας απλώς σε όσους αγωνιούν και ανησυχούν για την καταστροφική πορεία των ηγετών της Ορθοδόξου Εκκλησίας, να μελετήσουν όσα περιληπτικά έγραψα για τις 2 δεκαετίες της Θεοδρομίας, τα έχουμε ξαναδημοσιεύσει εδώ στο τεύχος αυτό, με την οποία είχε συμπληρωθεί η 20ετία 1999-2018. Τα δύο αυτά κείμενα ενοποιημένα τα ξαναδημοσιεύουμε στο παρόν τεύχος. Η δεκαετία του Χριστοδούλου, τι έγινε στη δεκαετία του Χριστοδούλου και τι έγινε στη συνέχεια στην δεκαετία του Ιερονύμου και συνεχίζεται του Ιερονύμου. Τα δύο αυτά κείμενα ενοποιημένα τα ξαναδημοσιεύουμε στο παρόν τεύχος
αμέσως μετά, γιατί πολλοί όταν λέμε κάτι για τον Χριστόδουλο ενοχλούνται. Τον έχουν τον Χριστόδουλο κορώνα στο κεφάλι τους. Στα πατριωτικά μπορεί κανένας να πει, αλλά στα εκκλησιαστικά τα έκανε θάλασσα, όπως τα έκανε και ο Άνθιμος εδώ. Ήταν συμπαθής ο Χριστόδουλος, το γράφω και μέσα εδώ, και φίλος μου, ταλαντούχος άνθρωπος με πολλά ταλέντα, αλλά μας έφερε τον Πάπα και στη συνέχεια αποφάσισε πως δεν πρόκειται ποτέ η Εκκλησία της Ελλάδος, ενώ μέχρι και του Σεραφείμ προσπαθούσαμε όλοι να πείσουμε, να πιστούμε ότι πρέπει να φύγουμε από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Ο Χριστόδουλος είπε ότι τέρμα θα παραμείνουμε, δεν πρόκειται να φύγουμε από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και πολλά άλλα. Επειδή λοιπόν η διακοπή της έκδοσης της Θεοδρομίας θα αφήσει ένα κενό, μικρό ή μεγάλο, στην ενημέρωση και στην ορθόδοξη κατήχηση του εκκλησιαστικού πληρώματος, λυπούμε και στενοχωρούμε. Ειλικρινά σας λέω, δηλαδή δεν το έδειξε ούτε στο σπίτι, αλλά όταν διόρθωνα το τελευταίο τεύχος και το πήρα στα χέρια μου, σαν το τελευταίο μου πνευματικό παιδί, το τελευταίο τεύχος, δάκρυσα. 25 χρόνια με τη Θεοδρομία, 25 χρόνια. Τεύχος, 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 διορθώσεις, υλικό, άρθρα κτλ. Είναι παιδιά μου όλα αυτά. Είναι παιδιά μου πνευματικά. Λυπούμε και στενοχωρούμε. Πολύ περισσότερο, γιατί αυτό θα χαροποιήσει τους καινοτόμους και ψευτοπροοδευτικούς που με πολλούς τρόπους θέλουν να φημώσουν τις ορθόδοξες φωνές, λησμονώντας τα της Αγίας Γραφής, εάν ούτε σιωπήσωσιν, οι λύθοι και κράξονται. Άμα σιωπήσουμε εμείς, είναι η αλήθεια δεν κρύβεται, θα φωνάξουν και οι πέτρες. Ή ο λόγος του Θεού ουδέδεται. Το λόγο του Θεού δεν μπορείς να τον σταματήσεις, να τον δέσεις. Χαίρω όμως συγχρόνως, λυπάμαι, αλλά χαίρω συγχρόνως. Γιατί χαίρω τώρα? Διότι με τη χάρη και τη δύναμη του Θεού και τις πρεσβείες των Αγίων, στον δρόμο τον οποίο προσπαθήσαμε να πορευθούμε, κατορθώσαμε παρά τις αδυναμίες και την μικρότητά μας να κρατήσουμε επί 1/4 αιώνος, 25 χρόνια, αταλάντευτη ορθόδοξη πορεία. Ούτε στιγμή δεν παρεκκλίναμε. Ούτε στιγμή. Δεν πέρασε στη Θεοδρομία κάτι που να είναι αντίθετο με τους Αγίους Πατέρες. Στο παραμικρό. Αταλάντευτη ορθόδοξη πορεία μέρα σε ένα περιβάλλον συγκριτιστικό, οικουμενιστικό, διοκόμενοι, συκοφαντούμενοι και περιφρονούμενοι. Πω, διαδίδουν του κόσμου συκοφαντίες. Κυρίως από τους στρατευμένους στην πανέρεση του οικουμενισμού, οι οποίοι επληθήθησαν σφόδρα. Δοξάζομαι και ευχαριστούμε τον Εντριάδη Θεό, διότι μας ενίσχυσε να μην λοξοδρομήσουμε από αυτήν την στενή και τεθλιμμένη οδό και να φτάσουμε στον σταθμό αυτό των 25 ετών αγώνων και ομολογιών. 25 χρόνια αγώνων, τους οποίους ξεκινήσαμε με πολλούς άλλους μαζί. Αλλά δυστυχώς οι πολλοί άλλοι ελάχισαν. Και να σας πω τώρα, όταν κάναμε το συμπόσιο αυτό που βγήκαν αυτοί οι τόμοι για τον οικουμενισμό, οι δύο τόμοι, το 2004 στη Μεγάλη Αίθουσα Τελετών, ξέρετε ποιοι ήταν στην Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή? Θα σας πω μερικούς. Και ποιοι ήταν οι συγγητές? Αν τους δείτε θα απορείτε τι κάνουν τώρα αυτοί. Τι κάνουν για τον οικουμενισμό? Επιστημονική Επιτροπή. Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Μεταλλινός. Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης, Ιωάννης Κορναράκης, ομότιμος καθηγητής, Δες Πολιάλιου, Γεώργιος Θεοδωρούδης, Οργανωτική Επιτροπή. Αρχιμανδρίτης Ιωσήφ, καθηγούμενος Ιεράς Μονής Ξηροποτάμου. Αντιπρόεδρος, Αρχιμανδρίτης Σαράντης Σαράντος. Γραμματέας, μοναχός Αρσένιος Λιαγκόφτης. Αρχιμανδρίτης Τιμόθεος Σακάς Μέλη, καθηγούμενος Ιεράς Μονής Παρακλήτου. Αρχιμανδρίτης Μάρκος Μανώλης, του Ορθοδόξου τύπου. Αρχιμανδρίτης Λαβρέντιος Γρατσίας. Και στους εισηγητάς, 60 εισηγητές. Είναι πολλά ονόματα γνωστών κληρικών, οι οποίοι μένουν άπραγοι τώρα. Άπραγοι τώρα. Και αυτό έχει σημασία για τον εξής λόγο, διότι στο τέλος του δευτέρου αυτού τόμου δημοσιεύουμε τα πορίσματα αυτού του συνεδρίου. Το είπα στην αίθουσα, θα το πω και εδώ.
τα πορίσματα αυτού του συνεδρίου. Και τι λέγαμε το 2004, το 2004, 10 χρόνια πριν από την αποτύπηση, 15 πόσα από το 17, τι λέγαμε το 2004 στα πορίσματα, και συμφωνούσαν όλοι αυτοί. Όλοι αυτοί συμφωνούσαν. Γι' αυτό λέω, εμείς δεν παρεκκλίναμε σε τίποτε. Ό,τι λέγαμε τότε το κάναμε. Τι λέγαμε τότε, το 2004. Έχουμε προτάσεις, αυτή είναι η 8η πρόταση. Είναι εξαιρετικά τα πορίσματα του συνεδρίου. Στο 8 λοιπόν λέγαμε να διατρανωθεί προς τις εκκλησιαστικές ηγεσίες, να διατρανωθεί, δηλαδή να το φωνάξουμε στους επισκόπους, στις συνόδους. Τι, ότι σε περίπτωση που εξακολουθήσουν να συμμετέχουν και να ενισχύουν την παναίρεση του οικουμενισμού, που την έκαναν πανίσχυρη, κυριαρχούν οι οικουμενιστές τώρα. Τι κάνανε αυτοί όλοι, οι οποίοι τότε έπαιρναν μέρος στα συνέδρια αυτά, όλοι, τι κάνανε. Διαχριστιανικού και διαθρησκειακού, ο επιβεβλημένος, σωτήριος, κανονικός και αγιοπατερικός δρόμος των πιστών, ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε, ο αγιοπατερικός, κληρική και λαϊκή, ποιος είναι. Είναι η ακοινωνισία, δηλαδή η διακοπή του μνημοσύνου των επισκόπων. Ποιοι το κάνανε. Ποιοι το κάνανε. Τι τα κάναμε όλα αυτά. Τι λένε για τον οικουμενισμό. Πού είναι τώρα όλοι αυτοί. Το λέγαμε το 2004. Και ουσιαστικώς το υπογράφουν όλοι αυτοί. Όλοι αυτοί. Ότι έπρεπε όλοι να είχαν αποτυχιστεί. Και έμεινε ουσιαστικά ο πατήρ Θεόδωρος με μερικούς άλλους μαθητάς του. Ασταθείς και αυτοί. Μια από εδώ, μια από εκεί. Μερικοί πήγαν και σε ακρότητες και έκαναν και ζημιά στην αποτύχηση. Η διακοπή δηλαδή του μνημοσύνου των επισκόπων, οι οποίοι καθίστανται συνυπεύθυνοι και συγκοινωνεί της αιρέσεως και της πλάνης. Όταν δεν καταδικάζεις και αφήνεις να εξαπλώνεται ο οικουμενισμός, τώρα όχι μόνο εξαπλώθηκε ο οικουμενισμός, αλλά έχει με το κολυμπάρι και συνοδική επικύρωση. Προηγουμένως, πατριάρχες, αθηνογόρας, άλλοι, ήταν άτομα, σαν άτομα υποστήριζαν τον οικουμενισμό. Τώρα έχουμε συνοδική απόφαση. Υπάρχει συνοδική απόφαση που ενισχύει τον οικουμενισμό. Ε, τι να κάνουμε τώρα, τι άλλο να κάνουμε. Δεν πρόκειται περί σχίσματος, αλλά περί θεαρές του ομολογίας, όπως το έπραξαν παλαιοί πατέρες, αλλά και στις ημέρες μας ομολογητές επίσκοποι, μεταξύ των οποίων ο γεραρός και σεβαστός Μητροπολίτης, πρώην Φλωρίνης Αυγουστίνος και το Άγιον Όρος όλο. Και το λέω αυτό διότι μερικοί από αυτούς τους συναγωνιστάς μου, που αγωνιζόμασταν μαζί χρόνια για τα θέματα αυτά, επειδή δεν τόλμησαν να κάνουν αυτό που έπρεπε να κάνουν, λένε, α, εμείς μένουμε μέσα στην Εκκλησία. Δηλαδή ο πατήρ Θεόδωρος είναι εκτός Εκκλησίας. Έκανε σχίσμα ο πατήρ Θεόδωρος. Μα εδώ γράφετε εσείς στα πρωίμερα του συνεδρίου ότι δεν είναι σχίσμα, δεν πρόκειται περί σχίσματος, αλλά περί θεαρές του ομολογίας. Δεν είναι σχίσμα, αλλά είναι θεάρες της ομολογίας. Εμείς δεν ξεκλίναμε και ό,τι είπαμε το τηρήσαμε απαραίτητος, ό,τι έπρεπε. Ένας μάλιστα από αυτούς ο καθηγητής Κορναράκης και κοιμημένος τώρα, πριν κάνουμε την αποτύχηση, μας κατηγορούσε ότι κάνουμε χαρτοπόλεμο. Δηλαδή γράφουμε χαρτιά και δεν κάνουμε καμία πράξη. Χαρτοπόλεμο κάνετε, λέει. Εμείς σταματήσαμε να κάνουμε χαρτοπόλεμο και ο ίδιος ο Κορναράκης πριν κοιμηθεί δεν έκανε αποτύχηση. Γιατί δεν προχώρησες, αείμνηστε κύριε καθηγητά και εσείς, στην αποτύχηση που έλεγες ότι κάποιοι κάνουν χαρτοπόλεμο. Σταματήσαμε λοιπόν τον χαρτοπόλεμο, τα συνέδρια και τα κείμενα και προχωρήσαμε στην πράξη της αποτύχησης. Γιατί δεν ακολουθείτε. Αν μεγάλοι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες εξέφραζαν την κούραση και την απογοήτευση για την θλιβερή κατάσταση της Εκκλησίας επί των ημερών τους, και κάποιες φορές σκέπτονται να σιωπήσουν και να αποσυρθούν από τους αγώνες, δεν θα ίσχυε το ίδιο και για μας τους μικρούς και αδυνάτους. Ο Μέγας Βασίλειος στο 30ο κεφάλαιο του κλασικού έργου του περί του Αγίου Πνεύματος, το οποίο τιτλοφορεί «Διήγηση της παρούσης των εκκλησιών καταστάσεως», γράφει ένα κεφάλαιο και λέει «Να σας πω πού βρίσκεται η σημερινή κατάσταση». Και μοιάζει πολύ με τη δική μας, πολύ χειρότερη η δική μας. Διαζωγραφεί με εκπληκτική δύναμη την θλιβερή κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει η Εκκλησία λόγω της κυριαρχίας της αιρέσεως του αριανισμού,
σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια του 4ου αιώνα. 50-60 χρόνια κυριαρχούσε ο οικουμενισμός, τώρα ο οικουμενισμός κρατάει πάνω από 100 χρόνια και δεν κουνιέται κανένας. Σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια του 4ου αιώνα, παρόμοια με την σημερινή κατάσταση της κυριαρχίας του οικουμενισμού. Όπως τότε, έτσι και τώρα, δεν ευρίσκεται τώρα ένας επίσκοπος. Ένας. Εκτιμούμε μερικούς επισκόπους που έχουν ορθόδοξο φρόνημα, αλλά είναι ευηλοί. Δεν τολμούν. Ένας επίσκοπος. Δεν ευρίσκεται ένας επίσκοπος να ορθώσει το ανάστημά του απέναντι στους αυθάδεις τυραννίσκους που κυβερνούν τον κόσμο και τη χώρα μας. Γιατί είναι τυραννίσκοι και πολιτικοί και εκκλησιαστικοί, όλη μια ομάδα είναι. Ενθυμούμαστε όλοι πώς απάντησε στον έπαρχο Μόδεστο ο Μέγας Βασίλειος, απεσταλμένη του αριανόφρονα αυτοκράτορα ο Άλεντα, ο οποίος έκπληκτος περνούσε ο Άλεντας από όλους τους επισκόπους και όλοι έσκυβαν το κεφάλι. Ναι, και εμείς είμαστε μαζί σας. Και βρέθηκε ένας μόνο, ο Μέγας Βασίλειος, και ρώτησε ο Μόδεστος, πώς τολμά και αντιστέκεται στην εκκλησιαστική πολιτική των ενακτόρων, ενώ όλοι οι άλλοι επίσκοποι υπέκυψαν και δέχθηκαν τον αριανισμό. Ο Μέγας Όντος Βασίλειος απήντησε ότι αυτό συνέβη γιατί δεν συνάντησε αληθινό επίσκοπο. Φανταστείτε την εποχή του Μεγάλου Βασιλείου, γύρναγε ο Άλεντας όλους τους επισκόπους, όλοι υποτάσσονταν και δεν βρήκε ένα επίσκοπο να αντισταθεί. Και αντιστάθηκε μόνο ο Μέγας Βασίλειος και λέει, καλά όλοι οι άλλοι υπέκυψαν, λέει, εσύ γιατί δεν υποκύπτεις. Και λέει ο Μόδεστος, ουδείς μέχρι του νυν ούτως εμή διήλεκτε και μετά το σάφ της Παρισίας. Κανένας μέχρι τώρα δεν μου μίλησε έτσι και με τόσο θάρρος. Και τι απήντησε ο Μέγας Βασίλειος. Ουδέ γαρ επισκόπου ίσως ενέτυχες. Δεν συνάντησες αληθινό επίσκοπο. Ουδέ γαρ επισκόπου ίσως ενέτυχες. Ή πάντως διαφορετικά τούτον διελέχθη των τρόπων. Διαφορετικά θα σου μιλούσε έτσι όπως σε μίλησα εγώ υπέρ τιού των αγωνιζόμενων. Όταν αγωνίζεται κανένας για θέματα πίστεως, δεν υπολογίζει ούτε αυτοκράτορες, ούτε δυνάστες, ούτε κανέναν. Διαπιστώνει ο Μέγας Βασίλειος ότι σκοτάδι πυκνό έχει σκεπάσει τις κρατόπους εκκλησίες. Πολλές φορές όλοι μας διαρωτόμαστε τι θα γίνει. Υπάρχει παρακάτω σκαλοπάτι παρακμής. Υπάρχει άλλο σκοτάδι. Διότι οι λαμπτήρες του κόσμου, οι αληθινοί επίσκοποι που έπρεπε να φωτίζουν τις ψυχές των ανθρώπων, έχουν εκδιωχθεί. Όπου υπήρχαν κάποιοι επίσκοποι, τους έδιωχναν από τις επαρχίες τους. Μήπως και τώρα δεν είναι το ίδιο. Χειροτονούν επισκόπους οικουμενιστάς. Αποθνήθηκε κάποιος παλιός επίσκοπος, στη θέση του πάει σίγουρα οικουμενιστής. Λέει, κατηφής δέτης όντως και στιγνή σκοτώμενα τας εκκλησίας επέχει των λαμπτήρων του κόσμου, ους έθετο ο Θεός τας ψυχάς των λαών φωτίζειν εξοικισθέντων. Υπάρχει, λέει, κατήφια και στιγνό σκοτάδι, γιατί οι λαμπτήρες του κόσμου, τους οποίους ο Θεός έθεσε να φωτίζουν τις ψυχές, τους έχουν εξορίσει, τους έχουν διώξει. Ποιος θα ακούσει τώρα το κήρυγμα του πατρός Θεοδόρου, εσείς εδώ οι λίγοι. Πού να ακουστεί σε αίθουσες Μητροπόλεων, σε μεγάλο εκκλησίασμα. Πού να φωτιστεί ο κόσμος. Γι' αυτό ο κόσμος τρέχει εδώ και εκεί και ακούει όλους αυτούς και πολλές φορές τους ρένει και με λουλούδια. Διώχθηκαν αυτοί που έλεγαν αλήθειες. Νεοτεριστές, τα λέει ο Μέγας Βασίλειος αυτό. Πώς φωτογραφίζει την εποχή μας. Νεοτεριστές και επαγγελματίες κληρικοί σπρώχνονται και στασιάζουν για το ποιος θα καταλάβει τους επισκοπικούς θρόνους. Αγνοώντας την παρουσία και ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Ακούστε πώς το λέει με τα δικά του λόγια. Εντεύθεν της νεοτεροποιής ευπορία των συστασιαζόντων πολλοί. Οι νεοτεριστές έχουν πολλούς συνεργάτες, πολλές ομάδες, πολλές κλίκες. Τιγαρούν λοιπόν αυτοχειροτόνητοι και σπουδαρχίδε των εκκλησιών της προστασίας διαλαχάνωση. Λοιπόν για τον λόγο αυτό αυτοχειροτόνητοι και επαγγελματίες παίρνουν τις επισκοπές, την οικονομία του Αγίου Πνεύματος παροσάμενη. Όλοι απορούμε όταν γίνονται χειροτονίες επισκόπων,
Πώς γίνεται και ξέρουμε ποιος θα εκλεγεί επίσκοπος πριν από 2-3 μήνες? Το Άγιο Πνεύμα κατέρχεται όταν γίνεται η εκλογή. Εμείς ξέρουμε ποιος θα εκλεγεί πριν από 3-4 μήνες. Πού είναι το Άγιο Πνεύμα? 4 χρόνια έχουμε. Μπορεί και 4 χρόνια. Την οικονομία του Αγίου Πνεύματος παρουσάνει, την παρουσία του Αγίου Πνεύματος τη διώχνουν. Ο Μέγας Βασίλειος τα λέει αυτά. Και παντελώς ήδη των ευαγγελικών θεσμών εξακοσμία συγκεχημένων, οι ευαγγελικοί θεσμοί δεν λαμβάνονται υπόψη, αμύθιτος ο θεσμός επί τας προεδρίας εστί. Σπρώχνονται μεταξύ τους οι αρχιμαδρίτες ποιος θα πάει να γίνει επίσκοπος. Αμύθιτος ο θεσμός από το οθό. Σπρόξιμο, απερίγραπτο σπρόξιμο, ποιος θα πάει να καταλάβει τους επισκοπικούς θρόνους. Εκτιμά γι' αυτό ο Μέγας Βασίλειος, μερικές φορές και οι μεγάλοι Άγιοι. Δεν κουράστηκε ο Μέγας Βασίλειος? Πέθανε πολύ νέος, ήταν και ασθενική φύσης, σε ηλικία 49-50 ετών πέθανε. Δόξα τω Θεώ, εγώ είμαι 83. 49 ετών πέθανε. Λέει λοιπόν, φανταστείτε έναν ασθενικό άνθρωπο να βρεθεί σε τέτοια κατάσταση και να λέει τι θα γίνει. Εκτιμά γι' αυτό ότι είναι προτιμότερο να πάψει να ομιλεί και να γράφει. Γιατί να γράφει, ποιος τα ακούει? Ποιος τα διάβασε αυτά από τους οικουμενιστάς? Ποιος έριξε μια ματιά? Μερικοί επικεφαλείς έριξαν, γι' αυτό ενοχλήθηκαν. Είναι προτιμότερο να πάψει να ομιλεί και να γράφει. Να σιωπήσει. Γιατί μέρα σε αυτούς τους θορύβους και την σύγχυση, υπάρχει τέτοια σύγχυση, μερικές φορές μας τηλεφωνούν και εμένα και στον πατέρα Σεραφείμ πρόσωπα και απορούμε μετά, δηλαδή τόση σύγχυση, τόση άγνοια. Μερικές φορές και απλοί άνθρωποι, οι οποίοι που ξέρουν οι άνθρωποι, και να σου υποβάλλουν ερωτήσεις και να λες καλά, ούτε αυτό είναι γνωστό. Μέσα λοιπόν σε αυτήν την σύγχυση και την άγνοια, αυτοί κυβερνούν, κυριαρχούν, γιατί δεν ξέρει ο κόσμος. Γιατί μέρα στη σύγχυση δεν είναι δυνατόν να ακουστεί η φωνή του, λέει. Δια τούτο λύση τελεστέραν του λόγου την σιωπή είναι τη θέμη. Γι' αυτό λέει θεώρησα πως είναι καλύτερα να σιωπήσω παρά να ομιλώ. Ως ούδη να μένεις φωνής ανθρώπου δια το σου των θορύβων εις ακουστήνε. Γιατί δεν μπορεί η φωνή του ανθρώπου μέσα σε αυτή τη σύγχυση και τις φωνές. Ο ένας λέει αυτό, ο άλλος λέει εκείνο. Δεν μπορεί η φωνή ανθρώπου να ακουστεί. Την ίδια απογοήτευση εκφράζει και ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος σε επιστολή του προς τον Ρήτορα Ευδόξιο, που τον ερώτησε για την υγεία του και την γενικότερη κατάσταση. Του γράφει «Πες μας για την υγεία σου και πώς είναι η κατάσταση στην Εκκλησία». Του απάντησε ο Άγιος Γρηγόριος ότι εκτός από τις ταλαιπωρίες που του προξενούσαν οι σωματικές ασθένειες και τα γυρατιά ήταν πολύ νωρίς τότε. Και ο Άγιος Γρηγόριος όταν τα έγραφε αυτά θα ήταν 55-60 ετών, γυρατιά. Αντιμετωπίζει επίσης, ακούστε, την εγκατάλειψη των φίλων και το ότι η Εκκλησία είναι απείμαντη. Ξέρετε πόσους φίλους είχα εγώ και πόσους μαθητές είχα. Ξέρω οι Αγιαντονίτες πόσοι ερχόταν εκεί γύρω μου. Και πόσοι αρχιερείς με καλούσαν για να κάνω ομιλίες στις Μητροπόλεις. Είναι στενοχωρεμένος για την στέρηση των φίλων του και γιατί η Εκκλησία είναι απείμαντη. Δεν ποιμένεται η Εκκλησία. Τα καλά έχουν εξαφανιστεί και τα κακά εμφανίζονται ολόγυμνα. Το πλοίο της Εκκλησίας κλειδονίζεται μέσα στη νύχτα, φάρος πουθενά και ο Χριστός κοιμάται μέσα στη φουρτίνα. Μία λύση υπάρχει για να απαλλαγούμε από τα κακά. Φανταστείτε πού έχει φτάσει η απογοήτευση. Μία λύση υπάρχει. Τώρα μερικοί λένε θα έρθει ο πόλεμος και θα τα λύσει όλα κτλ. Ποια είναι η λύση? Λέει ο θάνατος. Να πεθάνω, Θεέ μου, κουράζομαι, αγωνίζομαι κτλ. Με εγκατέλειψαν όλοι. Η Εκκλησία δεν διοικείται. Τι να κάνω? Και τα λέει, σας διαβάζω το κείμενό του. Να τα ακούνε, γιατί θα τα ακούν στο διαδίκτυο και αυτοί. Να, δεν είναι δικά μου αυτά. Τι λένε οι Άγιοι, λέω. Ερωτάς πώς τα ημέτερα, λέει στον Ευδόξιο που τον ρώτησε, πώς είναι η υγεία του και η κατάσταση. Με ρωτάς πώς είναι τα δικά μου. Κελία πικρός, είναι πολύ πικρά.
τα του σώματος πονηρός έχει. Σωματικά δεν είμαι καλά. Το γύρας υπερκεφαλής, τα γυρατιά είναι πάνω από το κεφάλι μου. Το γύρας υπερκεφαλής. Φροντίδων επιπλοκέ, πραγμάτων επιδρομέ, τα των φίλων άπιστα. Οι φίλοι μου είναι άπιστοι. Τα των φίλων άπιστα, τα της εκκλησίας απίμαντα. Έρη τα καλά, γυμνά τα κακά. Έχουν καταρρεύσει τα καλά, γυμνά τα κακά. Όντως είναι γυμνά τα κακά. Δεν τα βλέπουμε κάθε μέρα τα κακά. Απίμαντη η εκκλησία. Γυναικοκτονίες, βία ανηλίκων, ομοφιλοφιλία, gay pride κτλ. Είμασταν ποτέ έτσι? Ποτέ δεν είμασταν. Γυμνά τα καλά, γυμνά τα κακά. Πυρσός ουδαμού, φως πουθενά. Φανάρι, πυρσός ουδαμού. Χριστός καθεύει, κοιμάται ο Χριστός. Όπως τη φρουτούνα μέσα στη θάλασσα που τον ξύπνησαν οι μαθητές. Τι χρήπαθην, τι πρέπει να κάνω? Μία με των κακών λύσεις, ο θάνατος. Θα με γλιτώσει ο θάνατος. Και τα εκείθεν μη φοβερά, τις εντεύθεν τεκμηρωμένο. Αλλά και εκεί δεν θα είναι καλύτερα τα πράγματα με την κατάσταση αυτή. Πολλοί θα πάνε στην κόλαση και εγώ δεν ξέρω πού θα βρεθώ. Και όταν παρά τα αυτά εκλήθη ο Άγιος Γρηγόριος, παρά την απογοήτευση, ως Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης και ως πρόεδρος της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου, να αλλάξει την κατάσταση και να επαναφέρει την Ορθοδοξία, πράγμα που το επέτυχε, την εξόριστη Ορθοδοξία την επανέφερε ο Άγιος Γρηγόριος μέχρι στην κατάσταση αυτή. Γι' αυτό να μην απογοητευόμαστε, ο Θεός έχει λύσεις. Και εκεί αντιμετώπισε στην Κωνσταντινούπολη τον φθόνο και την κακία των συνεπισκόπων του, γι' αυτό και αναγκάστηκε αξιεπαίνως να παραιτηθεί. Και εκεί ακόμη άρχισε να τον φθονούν. Παραπονείται όμως, γιατί κουράστηκε να πολεμεί τις διδασκαλίες και τον φθόνο των εχθρών αλλά και των ανθρώπων της Εκκλησίας. Εδώ δικοί μας άνθρωποι μας εχθρεύονται και μας πολεμούν και μας συκοφαντούν. Οι εχθροί τον κτυπούσαν φανερά στο στήθος, αλλά κατάφερναν λίγα πράγματα, γιατί από τον φανερό εχθρό εύκολα φυλάγεσαι. Οι της Εκκλησίας χτυπούν κρυφά από πίσω, στην πλάτη, και είναι πιο επικίνδυνοι, διότι τα ανυποψίες, τα κτυπήματα είναι πιο θανατηφόρα. Δέστε πως το λέει αυτό. Κέκμικα. Αυτό ακούστηκε κουράστηκα, κέκμικα, κάματος, κουράστηκα, κέκμικα. Κέκμικα. Και λόγο και φθόνο μαχόμενος. Να μάχομαι και εναντίον των αιρέσεων με το λόγο μου και εναντίον των φθονερών ανθρώπων. Κουράστηκα να μάχομαι και στις διδασκαλίες και στον φθόνο. Και πολεμείς και ημετέρης. Να μάχουμε και εναντίον των εχθρών και να μάχουμε και εναντίον των δικών μας. Κάναμε την αποτύχηση μαζί και κάποιοι αποτυχισμένοι στρέφονται εναντίον μου τώρα. Ευλογημένοι, στα καλά σας είστε. Ποιος κάνει αγώνα, ποιος σας ξύπνησε τόσο καιρό, 25 χρόνια. Ποιος σας ξύπνησε θεολογικά και εκκλησιαστικά. Και κάνετε τώρα και τον δάσκαλο από πάνω. Και πολεμείς και οι μετέρης. Η μεν τα στερνά πέωση. Οι πολέμοι, οι εχθροί χτυπούν στο στήθος, τα στερνά, το στερνό, τα στέρνα. Η μεν τα στέρνα πέωση. Και ή τον επιτυγχάνωση, και δεν πετυχαίνουν πολλά, γιατί φυλάγεσαι μπροστά. Το γάρ προδήλως εχθρών εφύλακτον, γιατί τους εχθρούς τους φανερούς τους φυλάγεσαι εύκολα. Η δε τα νότα τη ρούση, ενώ οι δικοί μας χτυπάνε από πίσω. Η δε τα νότα τη ρούση, και μάλλον οι συλληπηροί, και όντως έτσι είναι, και εγώ στενοχωρούμαι πιο πολύ με αυτούς τους δικούς μας, οι οποίοι μου χτυπούν από πίσω. Η δε τα νότα, το γάρ ανύποπτον κεριότερον, γιατί το ανύποπτο χτύπημα είναι πιο κέριο, είναι πιο θανατηφόρο. Πρέπει πάντως τελειώνοντας, δεν τελειώνουμε, έχω ακόμη κάτι να σας παρουσιάσω, να διασαφίσουμε ότι η διακοπή έκδοσης της Θεοδρομίας δεν σημαίνει ότι θα πάψουμε να αγωνιζόμαστε για την φίλη Ορθοδοξία,
Να μην νομίσουν οι οικουμενιστές ότι ο πατήρ Θεόδωρος διακόπτει την θεοδρομία και σταματάει να αγωνίζεται. 25 έτη αγώνων δεν διαγράφονται. Μέχρι ότου ζούμε και αναπνέουμε, μέχρι ότου διαθέτουμε δυνάμεις έστω και λιγότερες, το γύρας ουκ έρχεται μόνον. Μειώνονται οι δυνάμεις. Έστω και λιγότερες δυνάμεις. Λόγω του γύρατος και της μακροχρόνιας κόπωσης. Και η μακροχρόνια κόπωση. 25 χρόνια. Από το 1999. Αγώνες. Συνέδρια. Ομολογίες. Ημερίδες. Υπάρχουν τώρα πολλές δυνατότητες για την μετάδοση των αληθιών της πίστεως. Όχι μόνο τα έντυπα. Περισσότερες από την δια των εντύπων βιβλίων, περιοδικών και φυλαδίων. Άλλωστε, οι νεότερες ηλικίες χρησιμοποιούν περισσότερο τα ηλεκτρονικά μέσα από την ανάγνωση, για την ανάγνωση βιβλίων και περιοδικών, που έχουν βέβαια πολλά πλεονεκτήματα, τα περιοδικά και τα βιβλία, και δεν θα χάσουν ποτέ την αξία τους. Στους απεσιόδοξους συλλογισμούς, να σιωπήσει και να μην ομιλεί ο Μέγας Βασίλειος, είδατε πόσο έλεγε, θα σιωπήσω. Δεν έμεινε όμως εκεί. Κι εγώ δεν μένω εκεί, στην κούραση και στην κόπωση. Αντέταξε την αγάπη, η οποία δεν υπολογίζει το προσωπικό συμφέρον, αλλά την ωφέλεια των άλλων. Και αξιώνει να νικήσουμε όλες τις δυσκολίες των καιρών και των πραγμάτων, ακόμη και αν δεν μείνει κανένας σύμμαχος της ευσεβίας. Κανένας να μην μείνει. Κι όλοι εσείς να λείψετε. Με χάρη του Θεού, ο Πατήρ Θεόδωρος θα μείνει. Ακόμη και αν δεν είναι κανένας. Λέει ο Μέγας Βασίλειος. Ή πολύ λίγοι. Όπως έπραξαν οι τρεις παιδες στη Βαβυλώνα. Ακούστε τώρα τι λέει ο Μέγας Βασίλειος για τους τρεις παιδες στη Βαβυλώνα. Μη λογιζόμενοι το πλήθος των την αλήθεια να θετούντων. Οι τρεις παιδες στη Βαβυλώνα ήταν ανάμεσα σε πληθυσμό ειδωλολατρικό, εχθρικό. Αυτοί ήταν τρεις. Τρεις σε ένα πλήθος μέσα εκατομμυρίων. Μη λογιζόμενοι το πλήθος των την αλήθεια αναθετούντων, αλλά λίλης αρκούμενοι τρεις όντες. Έφτανε που ήταν τρεις. Αλίλης αρκούμενοι, τους έφτανα που ήταν τρεις όντες. Τελειώνοντας μετά τις προς Θεών και τους Αγίους ευγνώμονες ευχαριστίες, οφειλετικά ευχαριστώ από καρδίας όσους συμπορεύθηκαν μαζί μας στο θεϊκό δρόμο της θεοδρομίας επί 25 χρόνια. Τα μέλη της Εταιρείας Ορθοδόξου Σπουδών και του Διοικητικού Συμβουλίου διατελέσαντα και διατελούντα το άριστο επιτελείο των εκδόσεων των Παλύμψιστων και ιδιαίτερα την προεστώσα, την κυρία Χρυσούλα Πέγιου. Οφείλω ονομαστικά να την πω, διότι δεχόταν και αυτή διάφορες κατηγορίες, μερικές φορές και κινδύνους. Και όμως ούτε στιγμή σκέφτηκε να σταματήσει τις εκδόσεις τις δικές μας. Χρειάζεται γενναιότητα αυτό. Τους διακριτικούς συνδρομητές, διακριτικούς ιστά της πίστεως, με την οικονομική και ηθική του στήριξη κράτησαν όρθια και δυνατή τη θεοδρομία επί 25 χρόνια. Ιδιαίτερος και εξαιρέτως ευχαριστώ τους πολύ ολίγους, οι οποίοι μυστικώς, υπάρχουν κάποια πρόσωπα, κάποια ιδρύματα που είπαν «Πάτερ, εμείς θα σας βοηθήσουμε, δεν θέλουμε ποτέ να αναφέρετε το όνομά μας». Οι οποίοι μυστικώς συνετέλεσαν αποφασιστικά στην συνέχιση της έκδοσης. Γνωστή μόνο στο Θεό και σε εμάς. Εις όλους αυτούς ο Θεός, ας ανταποδώσει πάντο όρημα τέλειων, άνωθεν καταβαίνουν, αμήν. Μετά από αυτό το κείμενό μου, ακολουθούν δύο κείμενα εξαιρετικά ενδιαφέροντα, αποτίμηση της πρώτης δεκαετίας, αποτίμηση της δεκαετίας του Χριστοδούλου, όπου κάναμε και τα περισσότερα συνέδρια.
Τι να πρωτόπουμε. Από τη δεκαετία Χριστοδούλου. Θα τα διαβάσετε όσοι πάρετε τη Θεοδρομία. Και μετά από τίμηση της δεύτερης δεκαετίας, είναι στο περιοδικό 2009-2018 του Ιερονύμου. Τώρα έχει γίνει 16ετία. Θα σας διαβάσω μόνο τους τίτλους των ενωτήτων της δεκαετίας του Χριστοδούλου. Ακλινείς σε θέματα πίστεως, ότι δεν παρεκκλίνουμε σε θέματα πίστεως. Ο Αθηναγόρας αλλάζει την πορεία της Ορθοδοξίας, αντιδράει η Εκκλησία της Ελλάδος. Όταν ο Αθηναγόρας έκανε τη στροφή αυτή για τον οικουμενισμό, αντιδρούσε η Εκκλησία της Ελλάδος μέχρι το Σεραφείμ. Από το Σεραφείμ και μετά αρχίζει η αλλαγή πορείας. Νέος Αθηναγόρας και όχι νέος Χρυσόστομος ο Χριστόδουλος. Τον περιμέναμε να είναι νέος Χρυσόστομος ο Χριστόδουλος, αλλά δεν ήταν. Και όσοι θέλουν να δουν γιατί, θα διαβάσουν τις αναλύσεις εδώ. Καταρχήν έφερε τον Πάπα και έκανε όλες αυτές τις ανόητες λειτουργικές αλλαγές, μεταφράσεις των λειτουργικών κειμένων. Στο στίβο των αγώνων και των διωγμών η Θεοδρομία κατά τη δεκαετία του Χριστοδούλου. Με τιμώρησε ο Χριστόδουλος. Και παραλίγο να πήγαινα και απολογούμενο στη Σύνοδο, όταν κυκλοφορήσαμε το βιβλίο αυτό για την λειτουργική ανανέωση. Αλλά επαναλαμβάνω για να μην λέω μόνο τα άσχημα, είχε εν πάση περιπτώσει και το μεγαλείο ο Χρυσόστομος κοντά στις κακές του πλευρές, ο Χριστόδουλος, να ζητήσει συνάντηση μαζί μου και όταν άκουσε τα δικά μου τα επιχειρήματα σταμάτησε την ποινή και την αργία. Και δεν ενοχλήθηκε που του εζήτησε να γίνει η συνάντησή μας όχι στην Αρχιεπισκοπή, για να μην θεωρηθεί ότι ο πατήρ Θεόδωρος πάει και ζητάει συγγνώμη. Γιατί να ζητήσω συγγνώμη για τους αγώνες μου? Όχι, αν θέλει να συζητήσουμε σε ουδέτερο έδαφος. Και συζητήσαμε σε ουδέτερο έδαφος. Και μετά την συνάντησή μας και τις εξηγήσεις που το έδωσε, ήρε την αργία, σταμάτησε. Πού να το κάνει τώρα ο άνθιμος? Έχει τέτοιο μεγαλείο. Και ο διάδοχος του. Και ο διάδοχος του. Κορυφώνονται τα οικουμενιστικά ανοίγματα, εντείνονται οι διώξεις από Φανάρι και Αθήνα εναντίον μας. Τι μας επιφυλάσσει η νέα δεκαετία με τον νέο Αρχιεπίσκοπο? Ο νέος Αρχιεπίσκοπος είναι πολύ χειρότερος του Χριστοδούλου. Ανάμεσα σε άλλα εδώ γράφω: στρέφεται προς τον οικουμενισμό η Εκκλησία της Ελλάδος, αξιοσημείωτη προφητεία Αγίου. Να την πω, Πάτερε. Μια προφητεία, την έχετε ξανακούσει, είναι στα εισαγωγικά για τον Ιερώνυμο. Να σας πω την προφητεία του Αγίου όπως την είχα γράψει τότε. Πριν αναφερθώ στην πολύ χειρότερη κατάσταση της δεύτερης δεκαετίας του Ιερώνυμου, κρίνομαι αναγκαίο να αναφέρουμε μια επαληθευθήσα προφητεία. Επαληθευθήσα προφητεία, που φάνηκε αληθινή η προφητεία του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας, Γέροντος Πορφυρίου, του Καυσοκαλυβίτη, την οποία μας εξεμιστηρεύθη τηλεφωνικός ιερομόναχος πνευματικός γυναικείας Ιεράς Μονής της Αττικής, πνευματικό τέκνο του Αγίου Γέροντος. Τι μας εξεμιστηρεύθη? Όταν λοιπόν εκδηλώνονταν οι πανελλαδικές εκκλησιαστικές αντιδράσεις για την επίσκεψη του Πάπα το 2001, θεώρησε χρέος του ιερομόναχος πνευματικός να μας ενισχύσει και με τη γνώμη του Αγίου Πορφυρίου. Μας είπε λοιπόν ότι σε συζήτηση με πνευματικά του παιδιά ο Άγιος είπε, ακούστε εισαγωγικά, να εύχεστε ο Θεός να δίνει χρόνια ζωής στον Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ, γιατί ο διάδοχος του θα φέρει τον Πάπα. Και τον έφερε ο διάδοχος, ο Χριστόδουλος. Επαληθευθήσα προφητεία. Να είναι ο Σεραφείμ, γιατί ο Χριστόδουλος θα φέρει τον Πάπα. Τον έφερε. Το είχε προφητεύσει ο Άγιος Προφυρίος. Δεν σταματάει η προφητεία εδώ. Δεν θα μείνει πολύ ως Αρχιεπίσκοπος, έμεινε 10 χρόνια μόνο. Δεν θα μείνει πολύ ως Αρχιεπίσκοπος,
αλλά και αυτού ο διάδοχος θα κάνει χειρότερα. Και αυτό επαληθεύθηκε. Γιατί ο Ιερώνυμος έκανε πολύ χειρότερα από αυτά που έκανε ο Χριστόδουλος. Την προφητική αυτή γνώμη του Αγίου Πορφυρίου που εκπληρώθηκε και εκπληρώνεται πλήρως, την αναφέραμε δημοσίως όταν ως κύριος ομιλητής απευθυνθήκαμε στο πολυπληθές ακροατήριο που είχε κατακλείσει, είχε βουλιάξει μέσα και έξω την μεγάλη αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είχε βουλιάξει η αίθουσα, 2-3 χιλιάδες κόσμο μέσα και έξω, όταν κάναμε εκδήλωση εναντίον του Πάπα. Την εκδήλωση είχαν οργανώσει το Σάββατο 31 Μαρτίου του 2001 η Εταιρεία Ορθοδόξων Σπουδών, η δική μας εταιρεία, και τα Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία της Θεσσαλονίκης με τίτλο «Πρέπει να έρθει ο Πάπας στην Ελλάδα, όχι για χίλιους λόγους». Ο Αρχιεπίσκοπος θορυβήθηκε από την μεγάλη κοσμοσυρωή, ο Χριστόδουλος, και την απήχηση που είχε στο εκκλησιαστικό πλήρωμα, αλλά δυστυχώς δεν άλλαξε γνώμη. Το γνωστό εκκλησιαστικό κανάλι 4Ε που μετέδωσε την εκδήλωση απέκοψε από την ομιλία του γράφοντος την προφητεία του Αγίου Πορφυρίου. Εγώ την είπα δημοσίως, αλλά η 4Ε την έκοψε. Γιατί ζούσε ο Χριστόδουλος. Και να λέει πως να εύχεστε ο Σεραφείμ, γιατί ο διάδοχος του θα φέρει τον Πάπα, αλλά δεν θα ζήσει πολύ. Χειρότερη η κατάσταση κατά τη δεύτερη δεκαετία με τον Ιερώνυμο. Και λέμε εδώ, κολυμπάρι, ουκρανικό, μάσκες, εμβόλια. Και τώρα, αυτό είναι καινούργιο, τα άλλα υπάρχουν παλιά, αποτίμηση της τελευταίας πενταετίας. Δεν είναι μεγάλο. Στις τελευταίες, 2019-2023. Η κακή πορεία των εκκλησιαστικών θεμάτων επί της αρχιεπισκοπικής θητείας του Αποθυβών και Λεβαδίας Ιερωνύμου Β, την οποία στην προηγούμενη αποτίμηση χαρακτηρίσαμε ως κατά πολύ χειρότερη της θητείας του κυρού Χριστοδούλου, συνεχίστηκε επί ταχύρω. Κακή ήταν και πήγε χειρότερα. Ξεπέρασε κάθε σύγκριση και έγινε χειρίστη, κατακτώντας κακή πρωτιά και μοναδικότητα στην αλλίωση, στην μετάλλαξη της Ορθοδόξου πίστεως και ζωής, επί του ελλαδικού βέβαια χώρου, διότι στον ευρύτερο χώρο του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας, τα πρωτεία των παρεκκλήσεων και των καινοτομιών αδιαφυσβήτητα κατέχει ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Δεν τον ξεπερνάει εκεί. Τον οποίον δουλικά ακολουθεί ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος. Κορυφαία κακά στον χώρο του δόγματος και της ιεροκανονικής τάξεως κατά την προηγούμενη δεκαετία ήταν και είναι η αιρετίζουσα ψευδοσύνοδος του Κολυμπαρίου της Κρήτης το 2016 και η αντικανονική εισπίδηση του φαναρίου σε ξένη εκκλησιαστική δικαιοδοσία με την χορήγηση αυτοκεφαλίας στους σχισματικούς και αχυροτόνητους της Ουκρανίας. Αμφότερες τις εκτροπές τις εστήριξε ο Αρχιεπίσκοπος για λόγους εθνοφιλετικούς και γεωπολιτικούς, αθετώντας την δογματική και ιεροκανονική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ο κατήφορος δυστυχώς συνεχίζεται μέχρι φαίνεται να ολοκληρωθεί το κακό, μέχρι ότου ο οικουμενισμός και ο σοδομισμός να κυριαρχήσουν και στην Ορθόδοξη Ελλάδα, η οποία μέχρι το τέλος του 20ου αιώνα ακολουθούσε την αγιογραφική και πατερική οδό σε θέματα δόγματος και ήθους και πίστεως. Τρομάζουμε να σκεφτούμε αυτή την αλλαγή που έγινε σε 2,5 δεκαετίες. Δηλαδή από το 2000 μέχρι το 2023 άλλαξαν όλα. Τέτοια παρακμή. Στη συνέχεια θα επισημάνουμε τα σημαντικότερα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε η Θεοδρομία κατά την τελευταία πενταετία. Χωρίς φυσικά να αναφερθούμε, όπως πράξαμε και στις δύο προηγούμενες αποτιμήσεις, στον πλούτο και στην ποικιλία των άθρων και μελετών που καλύπτουν όλους τους τομείς και τα γνωστικά αντικείμενα των θεολογικών σπουδών και των εκκλησιολογικών ενδιαφερόντων. Στα 4 τεύχη του 2019, σύνολο σελίδων τόμου 688 σελίδες, κυριαρχεί η ενασχόληση των άθρων και των μελετών με το ουκρανικό ψευδοαυτοκέφαλο.
Δύο τεύχη μάλιστα του έτους Απρίλιο-Σεπτέμβριος αφιερώθηκαν ολόκληρα στο Ουκρανικό σχίσμα. Εις αυτά στο πρώτο μέρος δημοσιεύθηκαν οι εισηγήσεις 8 ειδικών ερευνητών που ανακοινώθηκαν σε ειδική ημερίδα με τίτλο «Το Ουκρανικό Αυτοκέφαλο και η νέα εκκλησιολογία του Φαναρίου». Είναι αυτό. «Το Ουκρανικό Αυτοκέφαλο και η νέα εκκλησιολογία του Φαναρίου». Η ημερίδα έλαβε χώρα το Σάββατο στις 22 Ιουνίου του 2019 στο ξενοδοχείο Πόρτο Παλάς της Θεσσαλονίκης και οργανώθηκε από τα σωματεία Εταιρεία Ορθοδόξου Σπουδών, το δικό μας σωματείο, Ορθόδοξος Χριστιανικός Σύλλογος Άγιος Ιωσήφ Ησυχαστής του Αημνίου του Πατρός Νικολάου και τρίτον Ελληνοορθόδοξος Σύλλογος Ζωοδόχος Πηγή του Πατρός Φωτίου και την Σύναξη Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών. Στο δεύτερο μέρος του διπλού αυτού τεύχους, είναι δύο τεύχοι μαζί, με τίτλο «Κείμενα σχετικά με το Ουκρανικό Αυτοκέφαλο», δημοσιεύονται επίλεκτα κείμενα ιεραρχών, λοιπόν κληρικών και λαϊκών, που αναλύουν τις κακές πλευρές του Ουκρανικού ψευδοαυτοκεφάλου. Στο τέταρτο τεύχος του 21ου τόμου δημοσιεύουμε εξαιρετικό κείμενο του αημνήστου πατρός και καθηγητού Γεωργίου Μεταλλινού με τίτλο «Κριτική θεώρηση της πορείας του οικουμενισμού». Τα τέσσερα τεύχη του 2020, για να σας πω ότι δεν τα μνημόνευσα όλα, επίσης και αυτό Ορθοδοξία και Κολυμπάρι δύο χρόνια μετά και αυτό έγινε μετά από τα ίδια σωματεία. Αυτή η εκδήλωση εκεί, Ορθοδοξία και Κολυμπάρι, δύο χρόνια μετά, πάλι σε ένα ξενοδοχείο κάναμε το συνέδριο αυτό. Κυριαρχούνται τα τεύχη του 2020 από όσα αντορθόδοξα και βλάσφημα μέτρα έλαβε η κυβέρνηση της μεταλλαγμένης Νέας Δημοκρατίας με πρόσχημα την λίμωξη του κορονοϊού, με τα οποία δυστυχώς συμφώνησε και η ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος με ελάχιστες αξιέπαινες εξαιρέσεις ιεραρχών, εκφράζοντας την αντίσταση του υγιούς πληρώματος της Εκκλησίας στα βλάσφημα αυτά μέτρα, αφιερώσαμε και πάλι ένα διπλό τεύχος της Θεοδρομίας στην ενημέρωση των συνδρομητών και ευρύτερου κύκλου πιστών μέσω του διαδικτύου, ώστε να μην υποκύψουν στον ασκούμενο ιατρικό εκβιασμό και εκφοβισμό και να προδώσουν την εμπιστοσύνη τους στο Θεό. Είναι αυτό το τεύχος. Βάλαμε, επειδή τότε έλεγα να μην κοινωνούμε κιόλας, να αποφεύγετε να κοινωνείτε, να μην ασπάζετε τις εικόνες, να τις ασπάζεστε με τα... Στο διπλό αυτό τεύχος, στο πρώτο μέρος με τίτλο «Συνοδικές αντορθόδοξες αποφάσεις», δημοσιεύουμε όσα κατά καιρούς η Διαρκής Ιερά Σύνοδος επενετικά των κυβερνητικών μέτρων απίφθαινε με εγκυκλίους. Τα τέσσερα τεύχη του 2021 περιέχουν άρθρα και μελέτες, το περιεχόμενο των οποίων εντάχθηκε στις εξής θεματικές ενότητες: ηθικά, λειτουργικά, ποιματικά, δογματικά, αγιολογικά. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις και εκτιμήσεις για τα βλάσιμα κυβερνητικά μέτρα κατά της πανδημίας του κορονοϊού. Είναι ενισχυμένη η ενότητα ιστορικά εθνικά το 21 λόγω των εορτών και εκδηλώσεων για τα δημόσια χρόνια από την επανάσταση του 21 που πραγματοποιήθηκαν δυστυχώς χωρίς εθνική πλοή και πατριωτική ανάταση, και στα τρία από τα τέσσερα τεύχη επιτελούμε μνημόσυνο θεολογικό σε τρεις εμβληματικούς κληρικούς των καιρών μας, τους οποίους ο Θεός επήρε στην αγκαλιά του, επιβραβεύοντας τους κόπους και τους αγώνες για την Ορθοδοξία. Στο μακαριστό Αρχιμανδρίτη Αθανάσιο, καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου, Κύπρου, στον μακαριστό πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Νικόλαο Μανώλη, επί έτη ομόφρονα συναγωνιστή και ομολογητή, και στον μακαριστό Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Πύχο, καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Ζωοδόχου Πηγής Λογκοβάρδας. Ιδιαίτερα συγκινητικό και φορτισμένο συναισθηματικά και καρδιακά είναι το αφιέρωμα στον πατέρα Νικόλαο Μανώλη, με τον οποίο συμπορευθήκαμε αγωνιστικά και διωχθήκαμε από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Άνθιμο, για τον οποίο ευχόμαστε να τον φωτίσει ο Θεός στις τελευταίες ώρες της ζωής του
να αποσύρει τις αθεμελίωτες εκδικητικές κατηγορίες εναντίον μας. Απομένει στον διάδοχό του, τον Μητροπολίτη Φιλόθεο, να αναγνωρίσει τον άδικο διωγμό και να άρει την περίεργη και αντικανονική εκκρεμούσα εις έτη επί 6 έτη σε συνοδικά επίπεδα δίωξη του γράφοντος και του πατρός Νικολάου, την οποία όμως ακύρωσε ο ίδιος ο Θεός, γιατί δικαίων ψυχαίων χειρή Θεού και ου μη άψετε αυτόν βάσανος. Τον αδικούν των οι ψυχές σίγουρα δεν θα είναι εν χειρή Θεού. Το περιεχόμενο των 4 άρθρων δεν πειράζει, ας τα αφήσω τα άλλα της τελευταίας πενταετίας και έρχομαι στον επίλογο, γιατί θέλω να σας πω μερικά άλλα. Επίλογος. Λυπούμε πολύ, ήταν οι τελευταίες γραμμές. Σε κάθε τεύχος κουραζόμουν να γράφω, να μαζεύω, να διορθώνω. Και τώρα, όντως, όταν χάρασα αυτές τις τελευταίες γραμμές για το τελευταίο τεύχος, 25 χρόνια, στεναχωρέθηκα μέχρι δακρύων. Κόμπος. Λυπούμε πολύ που χαράσω τις τελευταίες γραμμές για την αγωνιστική και ανδρεία Θεοδρομία. Σημειώστε το ανδρεία. Επί 1/4 αιώνους η Θεοδρομία δεν υπέστειλε τη σημαία των αγώνων για τη φίλη Ορθοδοξία, για την φιλία και αγάπη του Κυρίου Ιησού. Ο λόγος της διδακτικός, οικοδομητικός και κατηχητικός κατέστηκε ελεγκτικός μερικές φορές. Κατά το παράδειγμα του Χριστού. Ο Χριστός δεν ήλεγχε. Και διδακτικός και παραβολές είπε και η δασκαλία, αλλά ήλεγχε κιόλας. Και ορισμένοι τώρα να μην ακούσουν για έλεγχο. Είναι ελλιπής ο λόγος ο εκκλησιαστικός αν δεν ασκείς έλεγχο. Και οι λαϊκοί πρέπει να ασκείται έλεγχο για θέματα πίστεως. Των Αποστόλων και των Αγίων. Είναι ελλιπής και ατελής ο εκκλησιαστικός λόγος όταν δεν στυλιτεύει και δεν ελέγχει τις παρεκκλήσεις στο δόγμα και στο ήθος, διότι επιτρέπει την εξάπλωση της αρρώστιας στο σώμα των πιστών. Αφήνουμε τον οικουμενισμό να περνάει. Έχει περάσει. Η αρρώστια έχει περάσει. Αυτή είναι η μεγάλη λίμωξη, η πνευματική, ο οικουμενισμός. Είναι λόγος αγάπης αληθινός ο ελεκτικός λόγος. Και δεν έχει καμία σχέση με τον αγαπισμό του οικουμενισμού που κρύβει την αλήθεια. Όταν αγαπάς δεν κρύβεις την αλήθεια. Και λέω το παράδειγμα του ζεύγους. Δεν πρέπει ο άνδρας να αγαπάει τη γυναίκα του να λέει την αλήθεια και η γυναίκα στον άνδρα να λέει την αλήθεια. Άμα κρύβεις την αλήθεια δεν αγαπάς. Ή στο φίλο σου. Γιατί δεν λένε την αλήθεια στους ανθρώπους. Είναι αγάπη αυτή. Γιατί δεν λένε τι θέλει ο Πάπας, τι θέλουν οι Προτεστάντες, τι θέλουν οι αιρετικοί. Τι θέλει η νέα τάξη πραγμάτων, τι θέλει ο οικουμενισμός. Τσιμουδιά για οικουμενισμό και να μου γράφει γράμμα ο άνθρωπος, σας απαγορεύω να μιλάτε για τον οικουμενισμό. Σε πανεπιστημιακό δάσκαλο και καθηγητή. Με έγγραφο, σας το διάβασα την περασμένη φορά. Έστειλε έγγραφο ότι στο εξής, στον Άγιο, στο ναό του Αγίου Αντωνίου, δεν θα μιλάτε για τον οικουμενισμό. Ωραία. Τυραννίσκοι, δικτάτορες. Επελευθερία εκλήθητη αδελφοί, ο Χριστός ελεύθερα, ο Λόγος του Θεού ουδέδεται. Αγάπη χωρίς αλήθεια, την μόνη αλήθεια είναι ψεύτικη αγάπη, ψευτοαγάπη. Χωρίς τον ελεκτικό, τον αντιρρητικό, τον αντιρρητικό λόγο, το Ευαγγέλιο, το Ευαγγελίο και των Αγίων Πατέρων θα κυριαρχούσαν οι αιρέσεις. Αν δεν ήλεγχαν οι πατέρες θα είχαν κυριαρχήσει οι αιρέσεις και η Εκκλησία αντί να μεταμορφώσει τον κόσμο θα είχε παραμορφωθεί από τον κόσμο του κακού και της αμαρτίας, θα είχε κοσμικευθεί, όπως γίνεται τώρα. Η Εκκλησία αλλάζει, αντί να αλλάξει τον κόσμο, αλλάζει η Εκκλησία από τον κόσμο. Η φωνή της Θεοδρομίας, τα 25 αυτά χρόνια, ήταν μια μικρή απήχηση της φωνής του Ευαγγελίου και των Αγίων Πατέρων. Ένας ήχος από το Ευαγγέλιο και από τους Αγίους Πατέρες. 25 χρόνια, ασταμάτητα. Μία μικρή κατάθεση στους θησαυρούς της φίλης και Αγίας Ορθοδοξίας.
την παραδίδουμε στο πλήρωμα της Εκκλησίας ανδρεία. Την παραδίδουμε ανδρεία. 25 χρόνων και νέα. Τολμηρή και απροσκύνητη, δεν προσκύνησε η Θεοδρομία. Όπως ξεκίνησε πριν από 25 χρόνια, όπως ξεκίνησε πριν από 25 χρόνια, νέα και ανδρεία, έτσι τελειώνει. Ώστε η δική μας σωματική εξασθένιση, να ένας λόγος, την παραδίδουμε τώρα που δεν έχω ακόμη πλήρως εξασθενήσει, ούτε με άνοια, ούτε με αλτσχάιμερ, ούτε με άλλα, ώστε η δική μας σωματική εξασθένιση, λόγω γύρατος, να μην έχει επιπτώσεις στη δική της ακμή και ζωντάνια. Η Θεοδρομία παραμένει μέχρι τελευταίο τεύχος ζωντανή και ακμαία και ανδρεία. Με ρωτούν πολλοί, «Πάτερ, γιατί την σταματάρε τη Θεοδρομία, μήπως είναι οικονομικοί λόγοι?» Και τους λέω, «Όχι, δεν είναι οικονομικοί λόγοι, θα μπορούσαμε, αφού υπήρχαν πρόσωπα τα οποία βοηθούσαν, θα μπορούσαμε να είχαμε συνεχίσει. Αλλά ο ένας λόγος είναι η κάποια κούραση, 25 χρόνια να έχεις τη φροντίδα αυτή εδώ, 4 βιβλία το χρόνο. Έχω αφήσει δικά μου βιβλία προσωπικά, περιμένουν, και ένας από τους λόγους είναι αυτός, να μου μείνει καιρός. Έχω στη βάξη φακέλου στο σπίτι μου με θέματα θεολογικά και μερικές φορές σπουδαία θέματα. Παραδείγματος χάρη το θέμα της ιεροσύνης των γυναικών. Αφότου ήμουν καθηγητής στη θεολογική σχολή, είχα μαζέψει υλικό για να γράψω το θέμα της ιεροσύνης των γυναικών. Είναι σε φάκελο και περιμένει. Αλλά ασχολούμενος με τη Θεοδρομία, δεν μπορώ αυτά τα εκκρεμούντα θέματα να τα τελειώσω και πολλά άλλα. Είναι σχεδόν τελειωμένοι τρεις τόμοι των χειριγμάτων μου, των ομιλιών μου. Είχαν την καλοσύνη κάποιοι αγιαντονίτες να απομαγνητοφωνήσουν κάποιες από τις πολλές ομιλίες μου. Πρέπει να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο γύρω στις 1500 ομιλίες μου. Από αυτές κάποιοι απομαγνητοφώνησαν τις 150-170 και αυτές οι 170 ομιλίες μου, τα κηρύγματά μου, έχουν γίνει τρεις τόμοι. Και έχω διορθώσει μια-δυο φορές, δεν τελειώνουν όμως, τρεις τόμοι μεγάλοι, πιο μεγάλοι από αυτόν. 400 σελίδων ο κάθε τόμος. Και τώρα είμαι στην τελική διόρθωση και έχω φτάσει στον 1,5 τόμο και παραμένει για διόρθωση ακόμη 1,5 τόμος και περιμένω να δει το καλοκαίρι. Θα έχω πιο πολύ δυνατότητα, θα έχουμε συναντήσεις εδώ και ομιλίες και τα λοιπά, για να τελειώσω τους τρεις τόμους και πολλά άλλα. Ένας από τους λόγους λοιπόν είναι ότι θέλω να μου μείνει λίγος χρόνος για να προχωρήσω. Η Θεοδρομία έκανε το έργο της. Στις 2,5 αυτές δύσκολες δεκαετίες, στις 2 δεκαετίες και στην τελευταία πενταετία, που όντως είναι οι χειρότερες δεκαετίες εκκλησιαστικά από την αρχή του νεοελληνικού κράτους, από το 1821, αυτές οι 2 δεκαετίες και η τελευταία πενταετία είναι χειρότερες. Έκανε τη δουλειά της λοιπόν η Θεοδρομία και την παραδίδω, όπως είπα, ανδρεία μέχρι τέλους, και να εύχεστε να μου δίνει ο καιρός χρόνο για να εξακολουθήσω να αγωνίζομαι. Τώρα, επειδή 2 λεπτά μόνο, επειδή δεν σας παρουσίασα όλα τα συνέδρια, να σας πω αυτό που αποφασίσαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο, που το είπα και στην άλλη την αίθουσα, ότι κάποιοι από εσάς, όσοι έχουν ενδιαφέρον θεολογικό μεγαλύτερο, επειδή λοιπόν οι 25 ετών Θεοδρομία είναι μία, όπως έγραφε το περιοδικό Σωτήρ, μία θεολογική εγκυκλοπαιδεία πλήρης. Δεν υπάρχει θέμα που απασχόλησε την Εκκλησία τα χρόνια αυτά τα 25 που να μην έχει σχολιαστεί, να μην έχει ερευνηθεί από τη Θεοδρομία. Είναι καθρέπτης των εκκλησιαστικών και θεολογικών θεμάτων των 25 ετών. Αν λοιπόν κάποιοι από εσάς είναι συνδρομητές της Θεοδρομίας και θέλουν να συμπληρώσουν τα τεύχη της Θεοδρομίας,
ή αν κάποιοι θέλουν εξ αρχής να πάρουν τη θεοδρομία. Κάναμε την εξής πολύ σπουδαία χειρονομία το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία χειρονομία κινδυνεύει να χαρακτηρίσει άσχημα την θεοδρομία, γιατί αποφασίσαμε ότι όσοι θέλουν να πάρουν τη θεοδρομία από την αρχή των 2 δεκαετιών, των 20 χρόνων τα τεύχη, από την αρχή μέχρι το 2018, από το 1999 μέχρι το 2018, ενώ το κάθε τεύχος της θεοδρομίας κοστολογείται με 8 ευρώ, θα το παίρνουν με 2 ευρώ. Δηλαδή έναν τόμο, 4 τεύχη, θα τα παίρνουν με 8 ευρώ. Αν θέλουν και μπορούν έτσι με 150-200 ευρώ να αποκτήσουν στη βιβλιοθήκη τους σχεδόν όλη τη σειρά της θεοδρομίας από το 1900. Εγώ μάλιστα το είπα και χαριτολογώντας, επειδή στη δική μου τη βιβλιοθήκη έχω δέσει τους τόμους, τους έχω δέσει. Έχω 24 τόμους της θεοδρομίας και τώρα θα βγει και αυτός, θα συμπληρωθεί ο 25ος. Ρωτεύω σε αυτό και τα προηγούμενα τρία, θα συμπληρωθεί και ο 25ος τόμος, θα προσθέσω και τον 25ο τόμο. Και μέτρησα με τη μεζούρα, τι καταλαμβάνει σε ένα ράφι η θεοδρομία. Δεν καταλαμβάνει πολύ. Ένα ράφι, 1 και 20 με 1 και 30. Όσοι λοιπόν αποφασίσουν να πάρουν τη θεοδρομία με αυτήν την προσφορά και την έκπτωση, 75% έκπτωση από 8-2 ευρώ. Και κινδυνεύει αυτό, το είπε κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, όχι πάτερ και 2 ευρώ. Θα πούνε ότι δεν τους χρειάζεται, την εξευτελίζουν τη θεοδρομία, τη δίνουν 2 ευρώ τη θεοδρομία, μπορεί να κάνει κακό. Εγώ θα έλεγα ακόμη, κάποια φορά θα δούμε, αν δεν υπάρξει ενδιαφέρον, ακόμη και δωρεάν να τη δώσουμε τη θεοδρομία σε μελλοντική απόφαση. Αλλά επειδή ακόμη όλη η δουλειά δεν είναι τα 2 ευρώ τίποτε, λέω λοιπόν, κάναμε αυτή την απόφαση όσοι επιθυμούν. Από το 1990, από το 2019 μέχρι σήμερα, οι 5 τόμοι, επειδή ακόμη είναι καινούργοι, η εκδότρια η οποία είχε τις συνδρομητές θέλει να ξεφλήσει τα χρήματά της που έβαλε για την έκδοση και θα εξακολουθήσουν αυτά τα διάρκεια της θεοδρομίας να πουλούνται με 8 ευρώ από το 2019 μέχρι σήμερα. Σας παρουσιάζω λοιπόν και τελειώνω αυτά που δεν σας παρουσίασα. Το τεύχος αυτό του Αγίου Παϊσίου είναι πολύτιμο. Είναι πολύτιμο. Εξαιρετικά κείμενα για τον Άγιο Παϊσίο. Τους δύο τόμους του συνεδρίου για τον οικουμενισμό σας τους παρουσίασα. Αυτό είναι θησαυρός. Όποιος θέλει να ξέρει τι είναι οικουμενισμός, δεν μπορεί να μην έχει αυτούς τους δύο τόμους. Δεν ξέρω πόσο, εγώ δεν ασχολούμαι με τα οικονομικά, πόσο πολλούνται. Και επίσης, ένα άλλο συνέδριο που κάναμε, που δεν είναι στη θεοδρομία, δεν τα βάλαμε στη θεοδρομία γιατί δεν χωρούσαν στα τεύχη. Είναι αυτός ο φοβερός τόμος, φαινόμενα νεοειδωλολατρίας. Είναι τα πρακτικά ενός συνεδρίου που κάναμε πάλι στη μεγάλη αίθουσα τελετών. Δεν είναι σήμερα και πολυμένης εδώ. Δεν είναι και πολυμένης εδώ, να υπενθυμίσω τι έγινε στο συνέδριο αυτό. Στο συνέδριο αυτό λοιπόν για την νέο ειδωλολατρία, διότι είχαμε έξαρση στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, είχαμε έξαρση του δωδεκαθεϊσμού, του παγανισμού. Στον Όλυμπο πήγαιναν για τους 12 θεούς και τα λοιπά. Κάναμε λοιπόν εξαιτίας αυτού ένα συνέδριο με τίτλο «Φαινόμενα νεοειδωλολατρίας, αναβίωση της ειδωλολατρίας». Δωδεκαθεϊσμός, υποτίμηση Παλαιάς Διαθήκης, υποτιμούν την Παλαιά Διαθήκη, Ολυμπιακοί αγώνες. Επρόκειτο να γίνουν, το 2003 έγινε αυτό, από 25 μέχρι 27 Μαΐου του 2003. Και εδώ υπάρχουν εξαιρετικές εισηγήσεις για αυτά που λένε ότι οι χριστιανοί κατέστρεφαν τα είδωλα και έρχναν τους ναούς και τα λοιπά για όλα αυτά. Γιατί υποτιμούν την παλαιά Διαθήκη. Και αυτό η εταιρεία μας, η Εταιρεία Ορθοδόξων Σπουδών Εκδόσεις Θεοδρομίας. Για τον Άγιο Παΐσιο είπαμε, για τη θεοδρομία με το Επισκοπότερο είπαμε, για το Ορθοδοξία και Κολυμπάρι επίσης είπαμε, για το Ουκρανικό Αυτοκέφαλο είπαμε. Εδώ θα σας πω δύο εξαιρετικά
τεύχη της θεοδρομίας πολλά. Να το λειτουργικό συμπόσιο που έψαχνα. Τα πρακτικά του λειτουργικού συμποσίου που δεν έβρισκα ψάχνοντας είναι αυτά. Ευρυπίδη, με τίτλο «Το μεγαλείο της Θείας Λατρείας». «Το μεγαλείο της Θείας Λατρείας». Είναι σε τέσσερα τεύχη, ολόκληρος τόμος της θεοδρομίας είναι πρακτικά λειτουργικού συνεδρίου. Αυτές τις λειτουργικές αλλαγές που έκανε ο Χριστόδουλος, μεταφράσεις στη Δημοτική, εξαιτίας των οποίων, αν δεν παρενέβαιναν κάποια ακόμη και θεολογικές σχολές, εκαλούμε σε απολογία στην Ιερά Σύνοδο, γιατί αντέδρασε για τις μεταφράσεις των λειτουργικών κειμένων. Υπάρχουν και για το θέμα αυτό, για τις λειτουργικές αλλαγές θαυμάσιες, Οργανωτική Επιτροπή. Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης, Γεώργιος Μεταλλινός, Τιμόθεος Σακάς, ο ηγούμενος Μάξιμος Κυρίτσης, Αρχιμαρίτης Αθανάσιος Αναστάσιος, ηγούμενοι όλοι αυτοί. Ο πατήρ Θεόφιλος Ζησόπουλος, ο πατήρ Σαράντης Σαράντος, ο γέρον Μωυσής Αγιορείτης, ο μοναχός Αρσένιος Βλαγκόφτης. Φοβερά πρακτικά το μεγαλείο της Θείας Λατρείας για τις λειτουργικές ανανεήσεις. Και αυτά τα δύο τεύχη εδώ μου είναι ιδιαίτερως αγαπητά. Αυτά τα δύο είναι τρία τεύχη, δεν είναι τέσσερα. Τι είναι αυτά τα τεύχη? Πριν από το Κολυμπάρι, αντιδρώντας στη Σύνοδο του Κολυμπαρίου, δημοσιεύσαμε όλες τις αντιδράσεις εναντίον της Συνόδου που είχαν αρχιερείς, θεολόγοι, σύλλογοι κτλ. Ανάμεσα στους οποίους αντιδρούσαν και αυτοί οι Άγιοι, τώρα Άγιοι όλοι. Άγιοι όλοι. Ο Όσιος, ο Δανίλο Κατουνακιώτης, τότε δεν ήταν Άγιος, δεν έχει φωτοστέφανο. Όταν έγινε τότε, τώρα τελευταία έγινε Άγιος, ήταν ο Όσιος Δανίλο Κατουνακιώτης. Ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς με φωτοστέφανο και ο γέρον Θεόφιλος Ζερβάκος, αυτόν ακόμη δεν τον έχουν κάνει Άγιο. Και αυτός πρέπει να μπήκε σε αυτόν φωτοστέφανο, αλλά τότε δεν ήταν Άγιοι, δεν ήταν ο Φιλόθεος Ζερβάκος Άγιος. Αυτά λοιπόν είναι εδώ συγκεντρωμένα όλα τα άρθρα που είχαν γραφεί εναντίον της συγκλήσεως της Συνόδου. Και στο επόμενο έτος, αυτό, ούτε Αγία, ούτε Μεγάλη, ούτε Σύνοδος. Έγινε η Σύνοδος, αλλά δεν είναι ούτε Αγία, ούτε Μεγάλη, ούτε Σύνοδος. Όλες οι αντιδράσεις που κάναμε τότε και τα συνέδρια υπάρχουν στα δύο τεύχη της θεοδρομίας. Φανταστείτε λοιπόν τι θησαυρό έχει κανένας όταν έχει τα τεύχη της θεοδρομίας. Και εδώ μου έχει βάλει η εκδότρια, ας τα δούμε και αυτά, που έχει βάλει η εκδότρια για τις ταυτότητες, για τους αγώνες για τις ταυτότητες. Τι είχαμε δημοσιεύσει για τις ταυτότητες, το συναγερμό που είχε κάνει τότε ο μακαριστός ο Χριστόδουλος. Εδώ είναι πάλι για το συνέδριο φαινόμενα νεοειδωλολατρίας, το οποίο δείξαμε βέβαια. Εδώ είναι τα πορίσματα του συνεδρίου από τον οικουμενισμό, θα δημοσιεύουμε και στο τεύχος αυτό, αλλά όποιος πάρει τους τόμους εκείνους. Επιλεκτικά. Εδώ είναι γάμα 1, 2, 3, 4 για την έλευση του Πάπα. Είναι όλα τα περιοδικά αυτά, αυτά τα περιοδικά εδώ τα 4, περιοδικά του 2001, τι υλικό έχει μέσα για τον παπισμό. Όλα τα τεύχη αυτά του 2001. Του 2001 έχει εδώ τους τρεις νέους ιεράρχες. Ποιοι είναι οι τρεις νέοι ιεράρχοι? Αντιπαπικοί είναι ο Άγιος Φώτιος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και ο Άγιος Μάρκος. Έχουμε τους παλιούς τρεις ιεράρχες και εδώ είναι οι τρεις νέοι ιεράρχες. Ο Μέγας Φώτιος, ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς και ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός. Εδώ το πλοίο της Εκκλησίας, το εξώφυλλο που το βάζουν απ' έξω οι αιρετικοί. Εδώ τι έπαθαν στο Άγιον Όρος οι πατέρες εκεί που τους έκαψαν οι παπικοί. Και εδώ. Και αυτό εδώ, ο τεύχος. Είναι για το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο,
κάποιες εισηγήσεις και πληροφορίες για τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Τώρα, για να μην παραλείψω και αυτό, στο τελευταίο διάσκος λοιπόν της Θεοδρομίας που σας παρουσίασα προηγουμένως, εκτός από αυτά που αναφέρομαι στη Θεοδρομία, υπάρχουν και στο διάσκος αυτά ενδιαφέροντα θέματα. Σας διαβάσω μερικά από τα περιεχόμενα, γιατί μερικά είναι πολύ αξιόλογα, όσοι το πάρετε να τα προσέξετε. Εκτός λοιπόν από αυτά που λέμε για τη Θεοδρομία που κλείνει 25 χρόνια, υπάρχει μία ενότητα με θέμα ηθικά ομοφιλοφιλία. Υπάρχει της Μονής Σταυρονικήτα ένα άρθρο περί σεξουαλικής διαπαιδαγωγήσεως στο σχολείο. Υπάρχει ένα καταπληκτικό, όσοι πάρετε τη Θεοδρομία, να προσέξετε ιδιαίτερα το κείμενο αυτό του Γέροντος Γαβρίου, του Αγιορείτη. Ανοιχτή επιστολή προς τον Αρχιεπίσκοπο και τους αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος. Δεν φαντάζεστε, θα σας διαβάσω τους τίτλους μόνον, τους τίτλους αυτής της επιστολής του Γέροντος Γαβρίου, που απευθύνει προς τον Αρχιεπίσκοπο. Οι τίτλοι των ενωτήτων: «Στίγμα και εντροπή ο σοδομικός νόμος». Δεύτερη ενότητα: «Μαύρη ημέρα, η 15η Φεβρουαρίου, που ψοφίστηκε ο νόμος, μας εγκαταλείπει ο Θεός, νέα άλωση, ανεπαρκής και ανάξιοι μισθωτοί ποιμένες». Να λέει ο μοναχός ο καλόγυρος τώρα στον Αρχιεπίσκοπο ότι είστε μισθωτοί και ανάξιοι ποιμένες. Και πολλά άλλα άρθρα του Αρχιμανδρίτη Κωστοπούλου, πάλι ανοιχτή επιστολή προς τον Αρχιεπίσκοπο, 3-4 δικά μου άρθρα, τα έβαλαν με το Θεό η πολιτική μας, αφύσικη κατάσταση ομοφιλοφιλία, κακή πρωτιά της Ελλάδος, από το ιστολόγιο κατάνοιξη για την ομοφιλοφιλία, από τα στήρα στο ιστολόγιο, δύο κείμενα του γνωστού γιατρού του Λυκούργου του Νάνη. Υπάρχουν δύο εορτολογικά κείμενα, να τα προσέξετε, γιατί θα πλουτίσουν τις γνώσεις σας. Στα ορτολογικά υπάρχουν δύο κείμενα της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος, που για κάμποσο καιρό ήταν και ο πατήρ Σεραφείμ εκεί στην Ιερά Μονή Παντοκράτορος, στο Μελισσοχώρι. Υπάρχουν δύο κείμενα λοιπόν. Ένα κείμενο, η λογοκλοπή της ημερομηνίας των Χριστουγέννων, και το δεύτερο κείμενο, η 25η Δεκεμβρίου ως ημέρα των Χριστουγέννων, βάσει της ερμηνείας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Έρχονται οι εχθροί της Εκκλησίας και μας λένε ότι τα Χριστούγεννα τα βάλατε εκεί την 25η Δεκεμβρίου, γιατί κλέψατε την ημέρα που γιόρταζαν οι ιδωλάτρες τον ήλιο. Είναι η εορτή του ηλίου και εσείς, επειδή θεωρείτε πως ο Χριστός είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης, θέλετε να γεννηθεί ο Χριστός την 25η, και κλέψατε έτσι, γι' αυτό λέει η κλοπή της ημερομηνίας των Χριστουγέννων, το ένα άρθρο. Και μετά το δεύτερο άρθρο, με ακριβείς χρονολογικούς προσδιορισμούς, στηριζόμενο σε μελέτες και τα λοιπά ακριβέστατες, αποδεικνύει ότι καθόλου δεν κλέψαμε, ότι αν πάρει κανείς τα κείμενα, πότε έγινε ο Ευαγγελισμός και τα λοιπά, όλα μέσα από την Καινή Διαθήκη, ακριβώς συμπίπτει ότι κανονικά η ημέρα της γεννήσεως του Χριστού είναι η 25η Δεκεμβρίου. Αγιολογικά, για νεομάρτυρα, ένας κληρικός, ποιμαντικά και οικουμένη, πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Βουλκανέσκου, επιστολή προς τον Μητροπολίτη Βρετανίας και Ισλανδίας Σιλουανό, Ελευθέριος Κοσμίδης, Νεκτάριος Δαπέργολας, Νικόλαος Χιλαδάκης. Ο Νικόλαος Χιλαδάκης είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας και τουρκολόγος. Έχει ένα πολύ μικρό κείμενο ενδιαφέρον που λέει: «Τι προφήτευσαν οι πατέρες για τους κληρικούς των εσχάτων χρόνων». Να δείτε, 625, είναι πολύ μικρό, να σας διαβάσω. Αυτά αξίζουν να τα ξέρουμε. Λοιπόν, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, τι λέει για τους κληρικούς των εσχάτων χρόνων: «Οι κληρικοί θα γίνουν οι χειρότεροι και ασεβέστεροι όλων». Ο Άγιος Ιπόλυτος: «Οι ποιμένες ως λύκοι γεννήσονται, οι ιερείς το ψεύδος ασπάσονται, οι μοναχήτα του κόσμου ποθήσουσιν». Η εκοσμίκευση των μοναστηριών. Αρχίζουν και οι μοναχοί να έχουν να εκοσμικεύονται. Ο Άγιος Νίλος ο Αγιορείτης: «Όταν πλησιάσει ο καιρός της ελεύσεως του Αντιχρίστου, θα σκοτιστεί η διάνοια των ανθρώπων
από τα πάθη της σαρκός και θα πληθυθεί σφόδρα η ασέβεια και νομία. Οι ποιμένες των χριστιανών αρχιερείς και ιερείς θα είναι άνδρες καινόδοξοι, μη γνωρίζοντες παντελώς την δεξιά ανωδόν από την αριστερά. Η Εκκλησία του Θεού θα στερηθούν ευλαβών και ευσεβών ποιμένων και ανήμονο τότε εις τους εν το κόσμο ευρισκομένους χριστιανούς, οι οποίοι θα στερηθούν τελείως την πίστη, διότι δεν θα βλέπουν από κανένα φως πού να πιαστούν οι κληρικοί, άμα οι παπάδες είναι ανάξιοι. Ο Αββάς Μωυσής, ο Άγιος Κύρλος, έχει πολλές προφητείες εδώ, ας μην τις διαβάσω όλες, και να μην στερηθείτε κι εσείς το χαριτωμένο ποιηματάκι, και με αυτό τελειώνω, το χαριτωμένο ποιηματάκι που έγραψε ένα νεαρό πνευματικό παιδί του πατρός Νικολάου, γιατρός τώρα, σε αγροτικό ιατρείο, ο Ιωάννης ο Πουναρτζόγλου, επειδή το τεύχος μας αυτό ήταν τεύχος Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου, παραμονές Χριστουγέννου αρχίσαμε να τα μαζεύουμε όλα αυτά. Παραμονές Χριστουγέννου λοιπόν έγραψε, έχει γράψει και άλλα ποιήματα όμορφα, ο Γιάννης ο Πουναρτζόγλου. Λοιπόν, γράφει το εξής ποιηματάκι για τα Χριστούγεννα και με αυτό τελειώνω εγώ. Ο τίτλος του είναι «Χριστός ετέχθη αδελφοί κρυφά από τους αθλίους». Κρυφά από τον Ηρώδη τον άθλιο. Και από όλους τους αθλίους. Εδώ δεν θέλουν να ακούν για Χριστούγεννα. Και λένε καλές γιορτές. Και αυτοί τα κρύβουν τα Χριστούγεννα, κρυφά. Χριστούγεννα, Χριστούγεννα, ο ήλιος ξημερώνει. Χριστός γεννιέται σήμερα και η πλάση καμαρώνει. Σε μία φάτνη φτωχική μακριά από ανέσεις, φόρεσε σάρκα ο Χριστός με σωστικές προθέσεις. Άστρο ως λίχνο φώτιζε, τους μάγους οδηγούσε, πάνω από το σώμα του Χριστού τη γη φωταγωγούσε. Γεννήθηκε ο σωτήρας μας, εδώ είναι, προσκυνήστε, βάλτε μετάνοια στρωτή, τα δώρα σας ανοίξτε. Απ' τον Ηρώδη κρύψτε το, διαδρομή αλλάξτε, γυρίστε στην πατρίδα σας, για τον Χριστό διδάξτε. Χριστός ετέχθη αδελφοί, κρυφά από τους αθλίους, που κυνηγάνε τους πιστούς και βρίζουν τους Αγίους. Ανοίξαν λέει οι ναοί με μέτρα και αποστάσεις. Όταν τέλειωσε ο κώδικας μας είπαν άνοιξαν τώρα οι ναοί, αλλά θα έχετε... Ανοίξαν λένε οι ναοί με μέτρα και αποστάσεις. Πάνε καημένε χριστιανέ, μα ποιον θα εδοξάσεις με αυτές τις βαφημίες. Βρε ο Χριστός είναι ζηλωτής, σε θέλει όλο δικό του, να τον λατρεύεις, να αγαπάς το Άγιο πρόσωπό του. Είναι καλύτερα να πας και να τον βλασφημίσεις με τη μάσκα. Όχι πιστέ μου, να μην πας. Άμα φοβάσαι, με τη μάσκα να μην πας να προσκυνήσεις. Είναι καλύτερα να πας και να τον βλασφημίσεις. Όχι πιστέ μου, να μην πας, μυστικά να τον ζητήσεις. Κάλιο να είμαστε εξόριστοι, όπως εμείς, εξόριστοι από τους ναούς. Κάλιο να είμαστε εξόριστοι, παρά να βλασφημούμε, με κόλπα των αντίχριστων το έθος να αρνηθούμε. Τώρα γελώ εδώ. Στέλνει λεβέντες ο Θεός, γιατί αυτό είναι η παλικαριά τώρα. Στέλνει λεβέντες ο Θεός, παπάδες παλικάρια. Υπάρχουν παπάδες παλικάρια. Ιδιαίτερα τώρα με το θέμα του νόμου, με το θέμα, βγήκαν αρκετοί παπάδες παλικάρια. Στέλνει λεβέντες ο Θεός, παπάδες παλικάρια, την πίστη τους που δεν πουλάν με άθλια παζάρια. Και για να μην απορείτε για το οπισθόφυλλο, το οπισθόφυλλο μπροστά έχουμε σε μεγέθυνση εδώ αρκετά μεγάλα μερικά από τα εξώφυλλα, έχουμε 8 εξώφυλλα, πίσω στο οπισθόφυλλο, στο εσωτερικό του μέρος, έχουμε όλα τα τεύχη της Θεοδρομίας, από την αρχή μέχρι τέλος. Και για να μην απορείτε πόσα είναι, σας είπα ότι είναι 100, γιατί κανονικά θα έπρεπε 4 επί 25, δεν μας κάνουν 100. Αφού είναι 25 χρόνια από 4 τεύχη, να μας κάνουν 100. Αν μετρήσετε τώρα εδώ, θα δείτε ότι είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 η κάθε σειρά, και κάτω είναι 9 σειρές, επομένως είναι 90 και έχει 4 κάτω, δηλαδή είναι 94 εξώφυλλα. Για ποιο λόγο δεν είναι 100, είναι τα διπλά.
Τα διπλά που κάναμε βγήκαν με ένα εξώφυλλο, γι' αυτό αντί να είναι 100 πίσω τα εξώφυλλα, είναι 94. Εγώ σας κούρασα, αλλά τελείωσα. Τελείωσα, αν κάποιος θέλει να πει κάτι, ορίστε. Πάτερ, έλα εδώ πάνω να πεις, έλα από εδώ πάνω, έλα καλύτερα, έλα από εδώ πάνω, έλα. Συγγνώμη για τα θέματα που στοιχήσε στο διαδίκτυο, επειδή δεν είναι καλή λήψη αλλιώς, όταν λέω προβοκατή, να γίνεται μέσω αυτού του μικροφόνου, επειδή είναι καλύτερη η λήψη ήχου. Ευχαριστώ πάντα Θεόδωρο Θερμός για αυτή την αναδρομή, στη θεοδρομία, η οποία είναι χρησιμότητα για όλους μας και ιδίως για τους νεότερους που δεν είχαν συνολική εικόνα όλων των αγώνων της θεοδρομίας, η οποία άρχισε με έναν αγώνα για θέματα ηθικής. Η πρώτη σύγκρουση της θεοδρομίας ήταν τότε με τον τότε Μητροπολίτη Ζακύνθου, τον Χρυσόστομο, τον λεγόμενο Συνετό. Γιατί έπρεπε το θεωρημάσιο. Γιατί είναι πολύ κοντά για το θέμα του προγραμμίου σχέσεων και δυστυχώς καταλήγουμε 25 χρόνια αργότερα πάλι για το θέμα της ομοφιλοφιλίας σχεδόν. Όπως επίσης πολύ νωρίς ήταν και η σύγκρουση της θεοδρομίας με το περιοδικό God and Religion, το οποίο έβγαινε τότε από τον Άρη Τερζόπουλο, τον γνωστό εκδότη, ο οποίος πρημοδοτούμενος πνευματικά, δεν ξέρω και με άλλο τρόπο, από τον Οικουμενικό Πατριάρχη, άρχισε αυτό το μεγαλεπίβολο σχέδιο του περιοδικού αυτού 25 χρόνια πριν, το οποίο ευτυχώς φαλήρισε, για να προωθήσει τον διαθρησκειακό συγκριτισμό και οικουμενισμό. Απλώς ήθελα να πω πέραν τούτων, ότι αυτή η προφητεία για τον Χριστόδουλο ήταν πολύ σημαντική. Όπως είπε ο πατήρ Θεόδωρος, δυστυχώς έκρινε η Λυδία τότε ότι έπρεπε να κόψει αυτή την προφητεία για να μην προσβληθεί ο Χριστόδουλος, ο Αρχιεπίσκοπος, και να παρακαλέσω από αυτή τη θέση, είτε αν εσείς ή κάποιος γνωστός ή κάποιος που μας ακούει έχει υπόψη κάποιον ο οποίος τον Μάιο του 2001 σε εκείνη την σύναξη στην αίθουσα τελετών έχει δικό του οπτικό υλικό και βίντεο από εκείνη τη μεγαλειώδη σύναξη, όπου πιθανότατα δεν θα έχει γίνει αυτό το μοντάζ, παρακαλώ να επικοινωνήσει μαζί μας για να μας το δώσει. Θα θυμάστε πολύ καλά εδώ κάποιοι παλιοί Θεσσαλονικείς ότι ένας πολύ αγαπητός κύριος, με γένεια, νομίζω Κωνσταντίνος λέγεται, πήγαινε σε εκκλησιαστικές εκδηλώσεις με την κάμερα και τα κατέγραφε όλα. Αν έχετε κάποιο τρόπο επικοινωνίας, δεν ξέρω, δεν τον έχω δει πολλά χρόνια και υπάρχει τέτοιο πράγμα, σας παρακαλούμε να το έχουμε για να δείτε αυτή τη φοβερή προφητεία ζώντος του Χριστοδούλου. Να έχουμε προφητεία του Αγίου Πορφυρίου και να τη λέει δημόσια ο πατήρ Θεόδωρος, ότι δεν θα παραμείνει πολλά χρόνια ο Χριστόδουλος και 7 χρόνια αργότερα ο Χριστόδουλος, ο οποίος έφερε τον Πάπα, να φεύγει από την ζωή. Και βέβαια, και αφού του ήρθε ο Πάπας, άρχισε η κατηφόρα για όλα τα θέματα. Άρχισε η κατηφόρα για όλα τα θέματα και να πω και κάτι άλλο χαρακτηριστικό. Θυμούνται όλοι καλά το 2001 που γίνονταν αυτές οι συνάξεις και όλος ο αγώνας για να μην έρθει ο Πάπας στην Ελλάδα, και το θέμα ήταν θεσμικό και αποδείχτηκε ότι ήταν έτσι. Πόσο ήταν μαζί μας η Λυδία, η 4Ε, η οποία κάλυπτε αυτές τις εκδηλώσεις. Ο μακαριστός ο πατήρ Θεόδωρος Ζησόπουλος εξέδιδε και ειδικό περιοδικό, το Γρηγορείτε, νομίζω, το γόντιο περιοδικό. Γρηγορείτε. Γρηγορείτε, και έχουμε αντίγραφα, θα τα δείξω μια φορά. Και σε ποιο σημείο έχει φτάσει τώρα η 4Ε, υπό νέα ηγεσία, να έχει γίνει ουσιαστικά ο εκπρόσωπος τύπου του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου σε όλα τα οικουμενιστικά και διαθρησκειακά και νεοταξικά. Γι' αυτό λοιπόν, όπως λένε μερικοί, ότι δεν υπάρχει κίνδυνος και ο Πάπας ήλθε και έφυγε και ότι όλα είναι καλά, ορίστε, τα οχυρά πέφτουν όταν δεν ανθίστανται συνεχώς και όταν δεν υπάρχει μια συνέπεια και μια συνέχεια στον αγώνα. Έτσι θα γίνει και με εσάς, οι οποίοι αρνείστε να συνειδητοποιήσετε ποια είναι η νέα πραγματικότητα. Όλα τα οχυρά θα πέσουν. Θα πέσουν. Εκτός από την αποτύχηση. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, αν κάποιος θέλει να παρατηρήσει κάτι, ο Στέφανος. Πάτερ, εύχομαι έτσι πολλά και από εδώ και μπρος για ό,τι άλλο έχετε υπόψη να συγγράψετε για το καλό και της Ορθοδοξίας και όλων μας. Εγώ θέλω να θυμίσω ότι λίγο πριν ξεκινήσει
η θεοδρομία, όταν είχε πάρει την απόφαση να εκδοθούν πια τα τέτοια, να ξεκίνησε, ζητήσατε και από τον κόσμο να βρει κανένα τίτλο, να προτείνουμε, ας πούμε, κάποιον τίτλο. Τελικά αυτόν τον τίτλο τον βρήκε ο πατήρ Σεραφείμ. Θα σας πω τώρα, ξέρω εγώ έτσι, με τι δεν τύπου είχα μείνει, θα μας πεις πατέρ, ο οποίος βασίστηκε στο Θεοδρόμον Αστέρα, Θεωρήσαντες Μάγοι και τα λοιπά, και έτσι μπήκε αυτός ο τίτλος Θεοδρομία. Εγώ δεν την εντύπωση από τον πατήρ Σεραφείμ τον επρότεινε τον τίτλο. Εκτός αν, το θυμάστε, το είχατε πει εσείς, εκτός αν το σημάδι πατήρ Σεραφείμ. Δεν ξέρω. Εσείς τι θυμάστε, πάτε. Ευχαριστώ. Κύριε Στέφανε, ευχαριστώ. Δεν είναι από μένα ο τίτλος, πραγματικά. Ο τίτλος είναι από τότε στέλεχος και ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Ορθοδόξων Σπουδών, που έχει βέβαια αποστασιοποιηθεί πολύ σύντομα μετά τα αυτά, ο οποίος έλαβε τον τίτλο Θεοδρομία ως αυτοτελή όρο μέσα από τα συγγράμματα του Αγίου Θεοδόρου του Σπουδίτου. Υπάρχει ο όρος Θεοδρομία ως ουσιαστικό, όχι ως επίθετο από το Θεοδρόμο Σαστήρ, ως ουσιαστικό μέσα στις επιστολές του Αγίου Θεοδόρου Σπουδίτου και λόγω της εξειδικεύσεως αυτού του προσώπου στα γραπτά του Αγίου Θεοδόρου Σπουδίτου, πρότεινε αυτόν τον τίτλο, ο οποίος και προεκρίθη. Και εκείνος είναι ο ανάδοχος της Θεοδρομίας. Δεν αναφέρω το όνομα, διότι έχει αποστασιοποιηθεί από τους αγώνες μας και από την Θεοδρομία πολλά χρόνια. Πάντως, πρέπει να σας πω ότι. Υπενθύμησε καλά ο κύριος Γιώγας ότι πριν καταλήξουμε στον τίτλο είχαμε κάνει επιλογή 10-15 πολύ καλών άλλων τίτλων και μετά μεταξύ αυτή των πολύ καλών άλλων τίτλων επιλέξαμε όλοι μαζί, επομένως είναι συλλογική η επιλογή, θα μπορούσαμε συλλογικά να είχαμε επιλέξει άλλων τίτλων. Έχει δίκιο ο πατήρ Σεραφείμ, επιλέγει από ένα πρόσωπο που ήταν τότε από τους στενούς συνεργάτες μου, διδάκτορ δικός μου κτλ. Αλλά έχει αποστασιοποιηθεί τώρα. Απλώς ίσως ο πατήρ Σεραφείμ να το συνέλησε και με το Θεοδρόμον Αστέρα. Δηλαδή ενώ συζητούσαμε να ελέγχθει ότι είναι καλό γιατί έχουμε και το Θεοδρόμον Αστέρα κτλ. Εγώ να σας πω μόνο αυτή τη λεπτομέρεια τώρα εδώ για το συνέδριο αυτό. Νοηδρολατρία, γι' αυτό είπα ότι δεν είναι και ο Πολυμένης εδώ. Ναι. Όταν κάναμε το συνέδριο αυτό για την νεοειδωλολατρεία, υπήρχε πολύ μεγάλη ένταση, διότι ήρθαν νεοειδωλολάτρες μέσα στην αίθουσα, στη μεγάλη αίθουσα τριτών, και αντιδρούσαν και δίνευαν να μας χαλάσουν το συνέδριο. Ναι. Φανταστείτε δηλαδή το θράσος τους να υπάρχει ένα κοινό το οποίο μαζεύτηκε για ένα δικό του συνέδριο. Και να έχουν το θράσος αυτοί οι νεοειδωλολάτρες να εισβάλλουν μέσα στο Πανεπιστήμιο Άσυλο Γάρ, το Πανεπιστήμιο Άσυλο, και να προσπαθούν να θορυβούνται και παρεμβαίνονται και τα λοιπά να μας χαλάσουν το συνέδριο. Υπήρχε δε μεταξύ αυτών των στασιαστών των περιέργων, υπήρχε ένας ηλικιωμένος, ο οποίος ήταν και απόστρατος στρατιωτικός, ο ταξιέρχος, στρατηγός κτλ. Και εκείνη κάθε φορά παρενέβαινε κτλ. Και το παρακαλούσαμε να σταματήσει γιατί μας χαλάει το συνέδριο. Οπότε ο Πολυμένης που ήταν νέος τότε δεν ήταν με το. Πήγε με κανένα δυο άλλος και τον πήραν σηκωτό και τον έβγαλαν έξω. δεν βιοπράγησαν. Ευλογημένο του λέει τώρα στην ηλικία που είσαι εσύ γεροντάκου, έρχεσαι εδώ και φωνάζεις για τον παγανισμό, για τον δωδεκαθεϊσμό. Και πήγε ο Πολυμένης εκεί με δυο-τρεις άλλους και τον πήραν και τον έβγαλαν σηκωτό έξω. Τον. Ναι. Από αυτά. Την ίδια περίοδο, το γράφω κάπου μέσα στο τεύχος αυτό, το καλοκαίρι εκείνο μετά το συνέδριο, ένα ολόκληρο καλοκαίρι, ο Σπύρος ο Καρατζαφέρης, ο δημοσιογράφος, όχι ο Καρατζαφέρης, ο Γιώργος, ο πολιτικός, αλλά ο Σπύρος ο Καρατζαφέρης, με έβγαζε κάθε μέρα σχεδόν στο κανάλι του, κάθε μέρα, κατηγορώντας με και συκοφαντώντας με, γιατί έκανα το συνέδριο αυτό. Κοιτάξτε, λέει, τι είπε για την αρχαία θρησκεία των Ελλήνων. Αυτός δεν είναι φιλέλληνας, λέει, είναι εναντίον της Ελλάδος. Κατηγορεί, λέει, τη θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων. Και έβγαζε κάθε μέρα με έβγαζε στο κανάλι. Δέστε τον, λέει, ουσιαστικά διαφήμιση με έκανε, δηλαδή.
Το καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 2003. Του 2003. Γιατί μετά ήταν και οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 2004 και θέλαμε να προλάβουμε και τους Ολυμπιακούς Αγώνες και έχουμε μέσα εισηγήσεις και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Λοιπόν, δεν βλέπω να υπάρχει άλλο ερώτημα. Με το καλό συνθεώ συναντιόμαστε την άλλη Κυριακή. Ερήμου πολίτης και της νύψεως προμαχός, μυστής θεωρίας εγένου, Υιός Ιηθ και της πράξεως. Μυστεία αγρυπνία προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών, όθεν πρέσβευε το Κυρίο υπέρ ημών, τον πίστη κραυγαζόντων σύ. Δόξα το φως ελάμψαντι εν σύ, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το σε θεώσαντι, Χριστό και Αγιάσαντι.